Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις πως το πεις τεστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάμα του. Μικρό του μύρου κάμα του κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυφτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 της Κακομοίρας. Ο κύριος Εμίλιος Γαβριλίδης, τη δίνει στον Νίκον. Πίσω ποιος είναι? Ο Γιάννης Τσιράπης στο production, η κυρία Λέα Κουλιώνη, κυρία Παναγιώτα Χαλκιά στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος με τον Γρηγόρη Κόκκινο στο μικρόφωνο του Μετρόπολης, στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνετε το οριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη γρήγορα, αξιόπιστα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, με ένα τηλεφώνημα μόνο στο 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε εκεί μηνύματα κυρίως οι φίλοι από το εξωτερικό και όσοι δεν μπορείτε να, δεν έχετε άλλο τρόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας. Να πω ότι αν ήρθε η ώρα να αλλάξεις τα ελαστικά σου, τώρα είναι η κατάλληλη εποχή. Μπες στο tireshop.gr για ελαστικά και βρες το καλύτερο ελαστικό για το δικό σου αυτοκίνητο. Εκεί θα βρεις και τα ελαστικά Nokian Tires, σκανδιναβικής τεχνολογίας, με κορυφαία ποιότητα και απόδοση. Πληκτρολόγησε tireshop.gr και μάθε για το μεγάλο διαγωνισμό της Nokian Tires, η οποία χαρίζει 4 λάστιχα και δωρεάν τοποθέτηση στο δικό σας αυτοκίνητο. Μην ξεχνάτε τον σούπερ, το μοναδικό, τον ανεπανάληπτο διαγωνισμό που τρέχει στο Μετρόπολης 95,5. Έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε τα ψώνια της χρονιάς.
ψώνια για έναν ολόκληρο χρόνο από τα σούπερ μάρκετ όλα, από ένα διαγωνισμό που μόνο το Μετρόπολη γνωρίζει να πραγματοποιήσει και έχει πολλούς μεγάλους τέτοιους διαγωνισμούς σε συνεργασία με τα σούπερ μάρκετ όλα. Μπαίνετε στο metrosport.gr, έχετε την ευκαιρία να συμπληρώσετε την φόρμα η οποία υπάρχει για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Καθημερινά από τις 9 και 20 το πρωί μέχρι τις 8 και 20 το βράδυ γίνονται κληρώσεις όπου ακούγεται το όνομα, το οποίο μπορεί να είναι και το δικό σας όνομα. Τηλεφωνείτε εντός 30 λεπτών, κλειδώνετε τη συμμετοχή σας και αυτομάτως έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε τα ψώνια της χρονιάς. Αυτό στο metrosport.gr. Τώρα για εσάς οι οποίοι θέλετε να βάλετε χρώμα στη ζωή σας, θέλετε να βάψετε το σπίτι σας, τι καλύτερο από το να πιστεύετε οικολογικά και να διαλέγετε Vitex Eco Make a Wish, πλαστικό ματ πιστοποιημένο οικολογικό και αντιμικροβιακό χώμα σε χιλιάδες αποχρώσεις και μεγάλη αντοχή στο συχνό πλύσιμο κλάσεως 1. Το οικολογικό πλαστικό της Vitex είναι ότι καλύτερο για το παιδικό δωμάτιο, ενώ μέρος των πωλήσεων υποστηρίζει το φιλανθρωπικό οργανισμό για παιδιά Make a Wish. Θα τα βρείτε στα καταστήματα Κοσμάγλου, Δυτικά Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι, στην περιοχή του Ευόσμου, Κέντρο Φιλίππα 74 και Ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Κωστή, τι γίνεται, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, την Τρίτη είναι. Την καλή εβδομάδα. Χθες δεν μπορούσα να τα πούμε, τα λέω, τα λέω σήμερα. Επειδή εσύ θες να κάνεις τον απεργό, πρέπει να με πεις. Θέλω να κάνω τον απεργό. Άσε με, άμα θες να δουλεύεις, έρχεσαι και δουλεύεις, να απεργείς. Ναι, καθόμουν όλη τη μέρα, ναι. Τι έκανες? Όλη τη μέρα καθόμουν. Σκοτωνόσουν. Σε έκοψε ο Ανδρώνης το 50 να πούμε. Εκλογές είχαμε. Εκλογές είχατε. Εκλογές. Έπρεπε να είμαι εγώ αφεντικό. Εκλογές. Τι, απεργία. Εσύ μιλάς για 50. Τι. Να είμαι εγώ αφεντικό, απεργία. Πάρε, γίνε δάσκαλο καθηγητή που δουλεύει 100 μέρε το χρόνο. Λόμπε με χέρια τώρα και μπάζει και άποψη. Πήρε το δώρο του Πάσχα και θα μιλήσει εμένα για απεργία. Γιατί μου το πάρει, δεν το δουλεύει. Δεν το δουλεύω. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εγώ είπα θέλω 30.000 το χρόνο, 100, 200, 20.000 το χρόνο. Τώρα είναι, θα με το δώσουν το Πάσχα τα Χριστούγεννα. Εγώ θέλω το χρόνο αυτά τα λεφτά. Τι δώρο Πάσχα και Χριστούγεννα είναι, σαχλαμάρα. Εδώ είναι πριν. Έχω πάρει πρίμα ακροαματικότητας. Άμα δεν πάρουμε αυτό, άμα μας τιμωρήσουν μείον, πώς θα γίνει. Άντε, τελείωνε. Τελείωνε. Λιμοτάγαρο. Τελείωνε. Λιμοτάγαρο. Τι έχει. Μάλιστα. Εντάξει, όλα. Τι εννοεί την έχει. Εντάξει, το έκανε το χατήριο κουμπάνι. Άκουρε ποιο το βάλω κουμπάνι. Σ' άρεσε. Αγκολάρε. Τι να συζητάμε. Αν θα το κάνει ένα 30 φορές, θα το πετύχει. 50 δεν θα το πετύχει. Την μπάλα έτσι είναι. Όταν μπλοκάρει του μπροστά, ωραία παιχνίδια έκανε η Λέστερ. Δεν ξέρω αν τα πήρε τα μαρούλια από την, τα φράγκα από την Λίβερπουλ. Εξάλλου νομίζω ότι είναι νόμιμο στην Ευρώπη να τα παίρνει για να κερδίσει. Μόνο στην Ισπανία. Ορίστε. Μόνο στην Ισπανία. Θα τα πήρανε μαύρα να πούμε εκτός. Καλά, καλά. Παίξανε μπάλα. Δεν είναι το θέμα εκεί. Γιατί να παίξω γάμο. Τι. Αλλού είναι το θέμα. Ποιο είναι το θέμα. Δεν είδε τι έγινε στην Αγγλία αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν κερδίζει η Μάντσεστερ την υποβασμένη. Γιατί η Μάντσεστερ γιατί πάει. Ρε. Είχε μια ελπίδα να διεκδικήσει τη Champions League. Άσερε, παρακάτω. Παρακάτω, ναι. Δεν κέρδισε η Arsenal, έμεινε στο 1-1. Λοιπόν, πρώτη φορά είναι η Arsenal που κάνει γκέλα, να πούμε. Έβαλε τον Μουσταφή με τον Σοκράτη Σεφ. Μουσταφή λέγεται. Ο Μουσταφής, πώς είναι αυτός. Τρία στόπερ είχε, έβαλε δύο. Ο άλλος είναι σαν τον Παπαχρόνη, να πούμε, στα γεράματα. Ο Παπασταθόπουλος βάρινε. Σε ευθεία δεν κρατιέται στην Αγγλία. Ο Μουσταφή δεν το βοηθάει. Δεν ξέρω τι κάνει ο Μουσταφή και ο άλλος ο δικός μας είναι αργός. Έχει βαρύνει. Πεδαράς, παικταράς, έχει αρχίσει και πέφτει. Η πορεία του πάει προς τα κάτω. Τι να κάνουμε τώρα. Πούμε ότι είναι επειδή είναι Έλληνας, ότι είναι ο παικτά, παικτάρα είναι. Αλλά σε ευθεία με τετράδα δεν στέκεται. Έτσι όπως παίζει η Άρσενα. Λέγε τι θέλεις. Γιατί γελάς. Υπάρχουν μερικοί ακροατές οι οποίοι είναι κανονικοί αλήτες. Τι είναι. Ο Σύλλογος Πολιτών Μπαγκλαδές λέει: ό,τι καλύτερο έχουμε ακούσει από τον Μπούζο. Τι πράγμα. Ακολουθούν κόκκινο Δραπτόπουλο. Ακολουθούν. Κόκκινο Δραπτόπουλο. Ναι, την ατάκα φίλη, ό,τι καλύτερο έχουμε ακούσει από τον Μπούζο. Γιατί, τι. Δεν το πιάνεις, δεν είναι λαμπατέρ με χέρι. Δεν πες το για να καταλάβω. Λέει, ό,τι καλύτερο έχω ακούσει από τον Μπούζο. Τι δηλαδή. Τι... Ακολουθούν κόκκινος Δραπτόπουλος. Από ό,τι έχει πει, ναι. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Το ποιοι ακολουθούν, το κρατάει σαν την καλύτερη ατάκα που έχει. Δεν θα πει ποιοι ακολουθούν. Ό,τι καλύτερο, λέει, έχω ακούσει από τον Μπούζο. Ακολουθούν, δηλαδή, μπορεί να πει κάποιος άλλος, ό,τι καλύτερο άκουσα από τον Δραπτόπουλο ή τον κόκκινο. Ακολουθεί ο Κωνελάκης, ο Κελαμάς και θύμου.
ή να πει ο Καναλάκης ακολουθούν οι άχαστοι. Αυτό πράγμα. Λογικό δεν είναι να το πει. Δεν αστείο, δε φίλε. Όχι. Καλά, δεν τα πιάνει. Δεν τα πιάνει. Όρες, κολλάει το μυαλό σου. Πες μου, ρε κόκκινε, αυτό που δεν έπιασε εγώ ποιο είναι, έτσι πραγματικά. Δεν το είναι πανέξυπνο αυτό που είπε. Ναι, τι. Είναι πανέξυπνο. Ναι, πρέπει να το καταλάβω. Εγώ δεν το κατάλαβα. Ρε φίλε, από όσα είπε ο Γιώργος στην εκπομπή, που δεν άκουσα τίποτα. Γιατί δεν είμαι τεμπέλη και δεν ακούω τίποτα, ούτε ακούω. Δεν μπορούσα, επειδή είμαι τεμπέλη όπω λέει. Ναι. Επειδή δεν μπορούσα να ακούσω. Ναι. Λοιπόν, λέει ότι ό,τι καλύτερο ήταν αυτό. Ε, τι να συζητάμε τώρα. Λοιπόν, μάλιστα, δεν το κατάλαβα τέλο πάντων. Ούτε κανένα ακροατή το κατάλαβε. Αν το κατάλαβε κάποιο ακροατή, να μα στείλει ένα μήνυμα να μα πει τι κατάλαβε από αυτό που είπε τώρα. Πάμε παρακάτω. Ρεμίλια, συγγνώμη, το κατάλαβες ή όχι. Δηλαδή, πόσο ηλίθιος μπορεί να είναι, ρε φίλε. Τι κατάλαβες, Ρεμίλια. Κάτσε να πάω έξω. Δηλαδή, δεν μπορεί, ρε φίλε, να είναι τόσο. Δηλαδή, φλάτζα κεφαλής να έχει κάψει. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να μην το έχει πιάσει. Δεν γίνεται να μην το πιάνει, ρε. Δεν υπάρχει, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Το κατάλαβες ή όχι. Έχουν ξεσηκωθεί όλα να το εξηγήσουν. Ρε παιδάκι μου, θέλει να πει τώρα ο Γιώργος ότι ο Γιώργος Μπούζος δεν ακούγεται. Όχι, ότι τίποτα δεν του αρέσει από αυτά που είπε. Γι' αυτό λέω. Και ό,τι καλύτερο ήταν το ότι ακολουθούν αυτοί οι δύο. Κακία είναι, αλλά. Είναι μια κακιούλα τώρα, ναι. Έχει χιούμορ. Επειδή εγώ δεν είμαι κακιούλα, δηλαδή δεν βγάζω κακιούλες, είμαι πολύ καλός άνθρωπος. Εσύ... Δεν το κατάλαβα. Εσύ δεν βγάζει κακιούλες. Κόκκινε και 20. Κακίες. Και 20 κόκκινε. Βγάζει κακίες. Είπε στους χορηγούς. Λοιπόν. Βγάζει τι κακιούλε και είκοσι. Ω, πε το εσύ, δεν είναι. Ω, δεν θέλω, δεν είναι. Είναι εκτός συμβόλαιο αυτά. Όχι, εντάξει, αυτά είναι εκτός. Λέγε. Λοιπόν, τελείωσε το πρωτάθλημα και ο Πάουκ το πήρε μάγκας και αίτητος. Ναι. Το προέβλεψες. Ναι. Αλλά... Είναι πολύ εφικτό να γίνει, ναι. Πολύ καιρό πριν. Πολύ καιρό πριν, ναι. Και μάλιστα είχα πει να δώσει και πριν ο Σαββίδης, το οποίο δεν έδωσε πριν αίτη του. Όπως είδες, τα Γιάννα δεν έγιναν τα πράγματα όπως θέλεις. Να γίνουν πώς θα θέλω. Έχω κάνει καλέ να σου. Όταν μην παρέσει και το θέλει, μου είχε πει θα έχουν το. Μπορούσε να γίνει και αλλιώς το παιχνίδι, βέβαια. Δηλαδή πώς. Τι δηλαδή πώς. Τι μπορούσε. Τα Γιάννενα πήγαν και με τον ένα και με τον άλλον. Απιστία κάνανε. Δεν είπαν. Τα Γιάννενα είναι με τον Πάοκ. Τι είναι τα Γιάννενα. Με τον Πάοκ. Με τον Πάοκ. Γιατί το έδωσε ο Πάοκ το παιχνίδι. Θα μου πει θα έπεφτε ούτω ή άλλω. Ακριβώς. Εντάξει. Εντάξει, και ο Πάουκ δεν χαλούσε το αίτητο. Εντάξει, σωστό, εντάξει, ναι, είναι ιστορικό. Εντάξει. Και είναι ιστορικό, είναι κάτι που μένει. Αν του δώσει το καλά δύο παίκτες τώρα ο Πάουκ, εκεί να ανέβουν, α πούμε. Εντάξει. Του δώσει. Χρόνια λίγου έχει δώσει. Αυτό λέμε, ρε παιδί μου, τι έγινε. Μια χρόνια. Είμαι ως πρώτη φορά πέσαν τα Γιάννα. Άλλες 6-7 φορές. Είσαι σίγουρος ότι πέσανε. Όχι. Μπορεί να μην πέσουν, γιατί μπορεί να μην περάσει το. Πώς το λένε. Η διαρρύθμιση αυτή του. Ναι. Το ψήφισμα στη Βουλή. Ναι. Γιατί τώρα, άντε να τα πούμε ανοιχτά. Για να καταλάβω ακόμα γιατί αυτές τις μέρες θα γίνει. Δεν τους νοιάζει τους Παοξίδες τι θα γίνει. Νοιάζουν τους Ηρακλήδες. Τους Ηρακλήδες γιατί να τους νοιάξει. Το αν νοιάζει τους Παοξίδες, άστο γιατί βλέπω γνωστό. Τους Ηρακλήδες γιατί να τους νοιάξει. Βλέπω δικηγόρο Παοξί και μου λέει καλό αφανισμό. Ναι. Το λέω καλά, ρε γελίο υποκείμενο. Ναι. Έχετε καλά σε είπε. Έχετε πάρει ένα πρωτάθλημα αίτητη. Ναι. Συγχαρητήρια και μπράβο σας. Ξέρεις, ναι. Και ασχολείσαι μαζί. Ξέρεις γιατί ασχολείται. Γιατί. Δεν το κατάλαβες. Εγώ δεν κατάλαβα αυτό που είπε ο Γιώργος. Λοιπόν. Τι τους έχει κάνει ο Ηρακλής τον Μπάοκ, να τον κερδίσει πουθενά, όχι. Τον έκανε καμιά μαγιά στον αγωνιστικό χώρο, όχι. Πού τον έχει κάνει μαγιά, στο οπαδικό κομμάτι. Στο γήπεδο, ρε. Όχι, σε κανένα γήπεδο δεν το έκανε. Που... Τίποτα δεν είναι έκανε. Είναι αίτητο. Άστα ρε κοπήλ, 8 χρόνια έχετε να παίξετε αλφαεθνική. Σου λέει καν, τι έχουμε να παίξουμε. Πόσα χρόνια είστε. Άκου να δεις, τερατολόγε, άντε οι άλλοι. Είναι instructors και είναι στα payroll. Σκοτώσατε εσύ... οπαδό του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό σας έχω. Σκοτώσαμε. Ναι, οπαδί του Ηρακλή. Σκοτώσαν οπαδό του ΠΑΟΚ. Θα μάθει να εκφράζεσαι. Ναι. Κάποια κοπρόσκυλα. Μη. Κάποια σκέψη. Κάποιοι δολοφόνοι. Αυτό είναι το κομμάτι που σας μισούνε οι ΠΑΟΚτζίδες. Δεν υπάρχει αυτό το σκοτώσμα. Και ένα να σου πω και το άλλο. Έχει κι άλλο. Οι ΠΑΟΚτζίδες κάποτε πηγαίνουν στο Καφτατζόγλιο 15.000 και σας σαλαπατούσαν. Εδώ και 10 χρόνια, 15, 12 δεν μπορούν να το κάνουν. Αυτά έχουν οι Παοξίδες μαζί σας. Το αγωνιστικό κομμάτι και τα χρήματα του Ηρακλή είναι της πλάκας. Κόσμος δεν μπορεί να πάει πουθενά. Εσείς ανακαλύψατε, κόκκινε, έναν εχθρό για να ανεβάσετε, να ανατάξετε το παδικό σας κίνημα, αλλά αυτή την ανάταξη την πλήρωσε η ομάδα σας. Δηλαδή, ενώ έγινε η ανάταξη του οπαδικού κινήματός σας, η ομάδα πήγε αντίθετα από αυτό που έκαναν οι οπαδοί σας. Πήγε από την άλλη μεριά. Μήπως το ένα, επηρεάζει το άλλο. Δεν ξέρω. Εγώ λέω τι βλέπω. Ούτε κατακρίνω, ούτε κρίνω. Εγώ λέω τι βλέπω. Δεν κατακρίνω κανέναν. Γιατί εγώ δεν είμαι καλύτερος από αυτούς όλους που σχολιάζω. Λέω όμως αυτό που βλέπω. Όπως αυτό που βλέπω και μαθαίνω πριν δύο μέρες, τον βγάζει ο Μπέο σήμερα στον Μπούζο και λέει: Θέλετε Ηρακλήδη στο αφημί, πληρώστε. Ο Χουβαρντάς λοιπόν, ο Τόμ Πάπας με τον άλλο τον Χουβαρντά, τον κύριο Θεοδωρίδη.
Ένας από τους δύο, ένας από τους δύο αφού λέτε ότι έχει λεφτά, να πληρώσει. Και άλλος έχει και άλλη λύση. Έρχεται ο Μπέος. Έρχεται ο Μπέος στον Ηρακλή μόνος του και παίρνει τον Ηρακλή ο Μπέος. Δηλαδή με συγχωρείς. Και άμα θες να μάθεις πώς να βγάλει τα λεφτά, μπορεί να στήσει πέντε παιχνίδια αν θέλει, που δεν το κάνει ο άνθρωπος, έχει τη δυνατότητα να το κάνει και κορομάει κιόλας. Και είναι έξυπνος και μάγκας. Λέγε, τι λέει η οικογένεια του Ηρακλέου, τι λέει η θύρα 10 σε αυτό. Βγάλε τη θύρα 10 του υπευθύνου να σου πούνε. Δηλαδή, θέλουν τον Μπέο. Συγγνώμη. Τι συγγνώμη. Συγγνώμη δεν έχει. Βράσκολα το σύνδεσμο. Συγγνώμη δεν έχει. Ο Ηρακλής είναι το οπαδικό του κίνημα. Ο κόσμο του Ηρακλή. Ποιο θα ψηφίσει. Ρωτάω κάτι. Ναι, ο ναι, είναι το οπαδικό του κίνημα. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής είναι το οπαδικό του κίνημα. Όχι, δεν είναι το οπαδικό. Είναι το οπαδικό του κίνημα. Ηρακλής... Κάτι παράγονται σαν τον Τουτζιάρη, σαν τον Λάκη Παπαγιάννου που για να μιλήσουν ρωτάνε τη θύρα 10. Άστους. Εγώ λέω ποιοι είναι οι ισχυροί. Εγώ θα μιλήσω με τη θύρα 10. Με μένα μιλήσω. Ακούω κόκκινε. Εγώ με κανένα Τουτζιάρη δεν μιλήσω και με κανένα Λάκη Παπαγιάννου δεν μιλήσω. Αυτοί τα κάνουν πάνω του όταν δουν τη θύρα 10. Το λέω ούτε το Δηλμπέρι που τα κάνει πάνω του όταν βλέπει τη θύρα 10. Λοιπόν, θα μου πει η θύρα 10, αυτή κάνει το κουμάντο, αυτή είναι η ισχυρή. Θέλουν τον Μπέο ή δεν το θέλουν, αντρίκια πράγματα. Ένα, θέλουν ή δεν θέλουν. Ένα-ένα. Άστα ένα-ένα. Αυτή είναι η ιστορία. Γιατί αυτά τα ράδιο αρβίλα. Αυτά δεν είναι καθόλου. Αυτά τα σενάρια επιθυμούν. Βγήκε ο Μπέος εδώ, τον άκουσες. Δεν τον άκουσα. Βγήκε. Πες, δεν ξέρω από δημοσιογραφία, είμαι άσχετος, δεν παρακολουθά τους άλλους να κάνουν. Δώστε τα λέει. Τι είπε. Τι είπε, εγώ σου πω τι είπε, δύο ώρες πριν έλεγε. Οι δημοσιογράφους εσείς. Μπορείς να μου πεις τι είπε. Είπε, θέλω να, θέλετε Ηρακλήδη, σας δίνω τα ΒΜΗ, πληρώστε. Αυτό είπε. Ποιος θα πληρώσει. Δημοσιογράφος λέει, το κάνω και στην Ελλάδα, δεν ξέρει τι είπε ο Μπέος πριν από δύο ώρες. Ποιος θα πληρώσει. Ποιος θα πληρώσει. Ναι. Η οικογένεια του Ηρακλήδη. Όταν είμαι ηλίθεια με πέντε ανθρώπους στα νοσοκομεία, πώς θα ακούσω. Θα ακούσεις, ρε. Με πώς να ακούσω για παιδί. Βάζεις ράδιο και εγώ είχα χημειοθεραπείες, θανάτους και άλλα. Πώς να ακούσω ρε βλάκα. Σαν χλαμάρα. Πώς να ακούσω. Άντε. Καθυστερημένε. Σαν την κυρία Κατίνα. Είδα λέει στιγμιότυπο από ένα παιχνίδι και κρίνει. Ναι, γιατί. Και κάνει κριτική. Ποιο, δεν είδε ολόκληρο το ποιο παιχνίδι. Ποιο παιχνίδι έκανα. Πολλές φορές. Και λοιπόν δεν στο λέω. Τι ας πω ψέματα. Φυσικά και δεν άκουσα. Δεν κατάλαβα. Πες δεν το ξέρω. Λοιπόν είπε ο Μπέος θέλω να δώσω τα ΒΜΗ με λεφτά. Τα δίνετε. Ρωτάω κάτι. Ρωτάω ό,τι θέλω. Ένα-ένα. Λέγε. Τι μου λες τώρα. Τι μπεμπέ. Ο Ηρακλής είναι ένας οργανισμός και έχει κόσμο. Τι έχει κόμμο. Έχει κόσμο. Κόσμο έχει. Το κόμμο είναι Λίμνη και ομάδα της Λίμνης. Τι σημαίνει έχει κόμμο. Έχει κόσμο. Δηλαδή τι έχει. Ο κόσμος δεν εκφράζεται ναι. Μόνο από το οργανωμένο κίνημα ναι, και από την πλατεία μάζα. Ναι. Ρώτα τον Τουτζιάρη για να μιλήσεις. Τι παίρνεις υπόψη σου. Τι παίρνεις υπόψη για πες μου. Με μένα μιλάς. Μην... Εγώ δεν γίνομαι δικηγόρος ναι, ούτε του Τουτζιάρη. Ούτε κανένας. Όλοι αυτοί ούτε, που είναι παράγοντες του Ηρακλή, ναι. Άμα δεν πει η θύρα 10, δεν κάνουν κουμάντο. Λοιπόν, άστε το παραμύθι. Αν ισχύει, αν ισχύει αυτό που λέω, λέω όπως το λέω. Θα ρωτήσω λοιπόν εγώ θα πάρω τον πιφτέκι και τη θύρα 10, πέντε ανθρώπους και θα τους ρωτήσω. Παιδιά, γίνεται αυτό το θέμα. Τι λέτε εσείς. Κάντε δημοσιογραφία, ρε, τι φοβάστε. Ανοίξτε τα παράθυρα, τις πόρτες στους ανθρώπους. Απάντησέ μου σε κάτι. Τι απάντησε μου σε κάτι. Πες μου τι δήλωσε ο Μπέος. Άντε πάλι τα ίδια. Και ρε καθυστερημένα, ρε Αντώνη Παπαδόπουλε, ρε πύραυλε. Βρε, σου λέω ότι δίνει το αφημί και θέλει λεφτά από τον Ηρακλή για να δώσει το αφημί. Πόσα λεφτά. Δεν ξέρω, δεν είπε ποσό. Να μην θέλει κανένα 800. Κάνα 500. Τι θέλει. Να θέλει. Τι. Δεν θέλει τι. Ρε φίλε, τι. Με περνά για ηλίθεια. Τι λέει, δυο μας να στήσετε με μια ομάδα. Με περνά. Τρία εκατοστάρια για πλάκα βγάζετε. Ερώτηση. Τι. Καταρχήν, τι. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, είναι απόδοση δικαιοσύνη. Τι θα πει αυτό, απόδοση δικαιοσύνη. Γιατί ο Ηρακλής αποφάνθηκαν ότι κακός έπεσε ναι. Και δεν το δικαιώσαν. Δηλαδή εσύ τι είσαι, σαν άντρας, σαν παραγωγός, σαν δημοσιογράφος, τι είσαι υπέρ. Φυσικά και υπέρ. Είσαι υπέρ. Πώς θα υπέρ. Άμα μαζευτούν τώρα 11 παίκτες του Ηρακλή εδώ και σε κάνουν τουλούμι στο ξύλο, θα φταίνε. Γιατί να με κάνουν τουλούμι στο ξύλο. Γιατί θα χάσουν τα λεφτά του, ρε ηλίθι. Γιατί να τα χάσουν. Για πώς θα τα χάσουν, να μα δώσουν τα αφημιά. Είπα εγώ να χάσουν τα λεφτά. Φυσικά το είπε. Τώρα το είπε. Άκου να δεις, τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Τα δεδομένα, ρε. Τα δεδομένα. Ποια δεδομένα, ρε. Τα χρέη. Το παίζει και αριστερός. Τα χρέη. Χριστιανοκουμούνα. Τα χρέη. Χριστιανοκουμούνα. Από το να είμαι. Μη. Κουνιστούλα, καλύτερα κουμούνα. Κουνιστούλα είσαι λίγο. Έτσι, πάει, σου πάει. Ναι. Σου πάει, ας. Ας. Εγώ μια χαρά είμαι. Είσαι στα όρια σου. Λοιπόν. Σε μια χαρά. Και εσύ στους παιδιάδες. Εντάξει. Σε καμιά φάλτση θα πήρες και εσύ από εκεί. Άσε, γιατί το είδα το Κόρδοβα. Ναι. Τα παπούτσια σου έχουν αφήσει αποτυπώματα πάνω στην οροφή. Άστο. Καλό κύριε. Κάνε βιολογικό καθάρισμα. Άστο. Τώρα, περίμενε, μην το πάμε εκεί, να μιλάμε σοβαρά. Εγώ πρώτον δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει ανεβάσει μια ομάδα η οποία θα πάρει με το καλημέρα 4 εκατομμύρια. Ναι, γι' αυτό σου λέω τα θέλει. Δεν έχει δώσει κι άλλα δύο. Τι έδωσε. 6. Δεν θέλει και κάτι για τον εαυτό του. Ναι. Λοιπόν, μια αγορά αφημί. Ναι. Ομάδα Super League κάνει σίγουρα ένα δεκάρικο. Σιγά, μη. 8. Μη. 8 εκατομμύρια. Μη. 8 εκατομμύρια. Μη. Ρε φίλε, θα πάρει 4 από την κεντρική διαχείριση. Ρε κόκκινε. Απάντησε. Ο Μπέος είναι 60 τόσο χρονών. Έχει ζάχαρα, μάχαρα, ξέρω εγώ, άνθρωπο, ξέρω εγώ, παιδαρά κτλ. Εντάξει, έχει λεφτά στην άκρη, θα πάρει ένα 800, δίνεται.
Κουβαρντάδες, μαζευτείτε. Η θύρα 10 δέχεται. Μπορεί να πει η θύρα 10, κοιτάξτε κύριοι, παίρνω μπροστά, μπουν τα θηρία μπροστά και να πούνε, κοιτάξτε, δείτε, εγώ δεν γουστάρουμε τέτοια πράγματα μόνοι μας. Καλύτερα να κάνουμε αθλητική παρά να πάρουμε αφημί. Θα μου πεις, αφού το πήραν το αφημί από την άλλη και δεν είπαν τίποτα, γιατί να πούνε τώρα. Είναι μια εξήγηση κι αυτή. Κάνε ρεπορτάζ, κουνήσου ρε τσουβάλι. Για ποιο λόγο? Τι για ποιο λόγο? Για τσουβάλι, κουνήσου. Για ποιο λόγο αφαιρέθηκαν οι βαθμοί από τον Ηράκλειο? Τι με νοιάζει εμένα, η ιστορία τι. Όχι, θα λες την αλήθεια. Τι αφαιρέθηκε, και από άλλες ομάδες αφαιρέθηκαν. Για ποιο, από τον Ηράκλειο γιατί αφαιρέθηκε? Γιατί αφαιρέθηκε? Για χρέη του Καναδού. Ναι. Όταν ο ίδιος ο Βασιλιάδης, ναι, ο Υπουργός Αθλητισμού, έχει δώσει διαβεβαίωση. Άσταρε το Βασιλιάδη. Ισχύει αυτό που λέει ο Υπουργός. Άστο Βασιλιάδη. Ισχύει αυτό που λέω. Ναι, τι είπε ο Βασιλιάδης, ότι. Δηλαδή, συγγνώμη, λέει, σας καλύπτω εγώ για τον Καναδό. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Τον πήρα τηλέφωνο από τη Μικρά Ασία και έκανε πίσω. Ρε, να μιλάμε, σοβαρά. Σοβαρά μιλάω. Όταν λες, ναι, ότι εγώ σε καλύπτω από εκεί. Και αφαιρείς, Βασιλιάδης. Αφαιρείς από τον Ηρακλή. Υπαξίπα. Αφαιρείς από τον Ηρακλή. Δεν με ενδιαφέρει τα υπαξίπα. Άστα ρε τώρα. Είναι η πραγματικότητα αυτό. Πρέπει η πραγματικότητα ότι έπεσε γάμα εθνική. Άσε τώρα την πραγματικότητα. Ρε, γιατί τον τιμωρήσαν τον Ηρακλή. Τι. Γιατί ήταν μικρό. Γιατί ήταν ενάντια στον ΠΑΟΚ. Γιατί σκοτώσατε τον Άσο. Τι, εγώ τον έφαγα. Εσείς τον φάγατε. Εσείς. Εσύ, εγώ. Λοιπόν κλείστο, θα το πάω λάχανο, πάμε διάλειμμα. Κλείστο το θέμα πάμε και πες μου σαν άντρας εσύ ότι λες σε 25 παίκτες του Ηρακλή να πάρει ο Ηρακλής το αφημί του Βόλου και να μείνετε πεινασμένοι. Αυτό είπα. Αυτό είπες, ναι. Δηλαδή, να έρθουν έξω 25 πιτσιρικάδες, 25 χρόνια και να μας κάνουν γόνο και δηλαδή, συγγνώμη. Να σε κάνουν μαύρο στο ξύλο. Λεφτά. Πάνε στον Παπαδόπουλο. Ποιον Παπαδόπουλο. Και πρέπει να του πληρώσει. Ποιο Παπαδόπουλο δεν μαντήλ να κλάψει. Τι δεν έχει. Μαντήλ να κλάψει. Από τα σάντουις που τρώει τα μάγουλα του. Αυτό δεν έχει μαντήλι να κλάψει. Μαντήλι να κλάψει. Έτσι τον έκοψε. Έτσι τον κόβω, ναι. Ας πληρώσει τα άστα ρε κόκκινε. Τα χρέη που δημιουργεί. Η ιστορία είναι τώρα εσύ σαν άντρας τι λες. Να το πάρει το αφημί, ναι ή όχι. Ναι. Φυσικά. Άρα λες. Αν υπάρχει δυνατότητα. Βέβαιως. Άρα λες. Άρα παίκτες του Ηρακλή, αυτός ο χριστιανοκομμουνιστής εδώ, ο θεωρητικός, λέει να μην πληρωθείτε. Πάμε τώρα σε διάλειμμα. Βλέπεις ποια είναι διαφορά. Να φύγει, παιδόρε. Ότι εσύ διαστραβλώνεις. Γιατί από εδώ, ρε, όλοι. Γι' αυτό ο κόσμος δεν θέλει τους δημοσιογράφους, δεν σας θέλει. Γι' αυτό διαστραβλώνεις. Δεν σας θέλει. Δεν σας θέλουνε. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον κλειδαρά Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόνα 101 και Μάρκ Μπότσα Γωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά. Η Mobilizer, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά, ασφαλεία, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά, κλειδαρά, στο 85-27-27. Όσοι ασχολείστε αεραστεχνικά ή επαγγελματικά με τεχνικές εργασίες, χρησιμοποιείτε εργαλεία και θέλετε να εμπλουτίσετε την εργαλειοθήκη σας ή αν απλά θέλετε να χάσετε. Εάν θέλετε να μάθετε τα νέα μοντέλα για τις νέες τάσεις, βρείτε λίγο χρόνο την 5η 9 Μαΐου και δεν θα χάσετε. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, η Tool Plus, επίσημος αντιπρόσωπος της FACOM στη Βόρεια Ελλάδα, διοργανώνει επίδειξη εργαλείων της DEWALT και FACOM. Και επιπλέον, για οποιαδήποτε αγορά ή παραγγελία εργαλείων DEWALT ή FACOM, υπάρχει ειδική έκπτωση 15%. Και φυσικά οποιαδήποτε άλλη στιγμή, αν θέλετε ξεκούραστα από τον υπολογιστή σας, μπαίνετε στο e-shop, στο Tool Plus και παραγγέλνετε ό,τι χρειαστείτε. 5η λοιπόν 9 Μαΐου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Tool Plus, Αγίου Νέστορος 28, με τηλέφωνο το 2310-555-599, μην το χάσετε. Λοιπόν, πολλά είπες. Τελείωσε, δεν θα πούμε άλλα. Αυτά που τα να πω τα είπα. Ναι. Λοιπόν, εγώ παίρνω θέση. Εσύ παίρνεις θέση, αλλά εδώ, εσείς οι κομμουνιστές, άμα είναι κανένα εργοστάσιο, κανένα εστιατόριο και δεν πληρώσει τον πώς το λένε, αυτό που σερβίρει, κάτσε λίγο να μιλήσω. Πάτε έξω από εκεί και φωνάζετε. Η ανταρσία, η μανταρσία κτλ. Περίμενε, περίμενε να μιλήσω. Και θα μιλήσω και για τους οπόδους του Ηρακλή που είναι αριστεροί. Αν πούνε
Πρόσεξε τώρα τι ωραίο πολιτικό θέμα θα σου φέρω. Αν πούνε οι οργανωμένοι οπαδοί του Ηρακλή ναι στο άφημι, ρίχνουν ένα πυροβολισμό στην ιδεολογία τους. Δηλαδή, είμαστε κομμουνιστές, αλλά για την εταιρεία την οποία υποστηρίζουμε. Εσύ μόνος. Περίμενε, ρε! Εσύ μόνος, περίμενε! Τα πάντα είναι χρήμα. Και τώρα εγώ λέω τα πάντα είναι χρήμα, αλλά είμαι καπιταλιστής, ρε. Δεν είμαι κομμουνιστής. Γιατί πρέπει να δηλαδή. Έχει σημασία τι είναι. Έχει σημασία. Εγώ είμαι καπιταλιστής, πάω με τον νόμο. Δεν λες τα πάντα είναι χρήμα. Για μένα. Όταν είσαι εσύ κομμουνιστής και μου λες ναι η εταιρεία και ο εργαζόμενος να μείνει έξω, πάβεις να είσαι κομμουνιστής. Ξύπνα. Στην κοινωνία είσαι. Τα ίδια που θα λένε οι άλλοι θα λέμε. Αν λοιπόν η θύρα 10 που είναι αριστερή βγήκε πει ότι ναι, συμφωνούμε να πάρουμε τα αφημί του Βόλ με τον κύριο Μπέο. Ας πάνε να γραφτούν στη, πώς το λένε, στη Χρυσή Αυγή και στη δεξιά. Λέω εγώ, σαν Απτόπουλος το λέω, δημόσια, όνομα, επίθετο και τα λοιπά. Δεν κακό. Ωραία, εσύ που λες, εσύ που λες. Εγώ βγαίνω επώνυμα και λέω, να χάσουν οι παίκτες τα λεφτά. Όχι. Τι όχι. Γιατί, αλλά, ο νόμος είναι σαφή. Βγάλε όποιο δικηγόρο θέλει. Ναι, για ο νέος νόμος, λέει, δεν είναι ο παλιός. Για πες μας. Που λέγανε γράφτα στο χιόνι. Ναι, λέει, για λέγε τι λένε. Δηλαδή ο Τόμ πρέπει να πληρώσει τους παίκτες κανονικά. Μάλιστα. Μέχρι τελευταία. Θα πάρει ένα αεροπλάνο ο Τόμ, θα πάει στη Νέα Υόρκη και αυτό είναι θέμα του κράτους. Άντε θα φύγει από εδώ. Όταν έχεις ένα νόμο ο οποίος σε καλύπτει. Ναι, ναι. Μην ρωτάς εμένα. Όταν ο Τόμ δεν έχει τίποτα στο. Ο συγκεκριμένος Τόμ δεν λέω. Ναι. Ο οποιοδήποτε Τόμ. Ναι. Δεν έχει το όνομά του τίποτα. Το πιάνω. Να μην τον αφήνω να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Εσείς γιατί τον αφήσατε και ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Εγώ τι είμαι η εφορία. Τι πω, τον ελέγχετε. Τι είναι, ρε. Τα βάζει το κράτος. Εγώ είμαι η εφορία. Ναι. Ο ένα κράτος θέλει να λειτουργεί. Ναι. Γιατί για το κράτος. Θα πρέπει να πει κύριε Βασιλιάδη. Τι έγινε, αποφασίστε 5 μέρες πριν το τελικό να γίνει χωρίς εισιτήρια, ούτε στην Ταγκανίκα. Έτσι εύκολα το λέω. Ούτε. Πιάνεις άλλο θέμα τώρα. Όχι, τα λέω όλα. Ναι. Τα λέω εύκολα όλα. Τα λες. Εύκολα λες ο παίκτης να μείνει απλήρωτος. Αμα ήταν για τα δικά σου τα λεφτά, μία του μηνός πας και χτυπάς την πόρτα της λογίστριας. Θα πληρωθούμε γουρούνα. Το λες όμως. Εγουρούνα! Για τη δικά σου. Εσύ δεν μιλάτε για συμβόλαια. Ναι, ψώ το. Γιατί, για τη δικιά σου. Για τη δικιά σου τη στομάχα. Τα κλέβω. Ναι. Άμα τραβήξει όμως ο Ανδρώνης μια πτώχευση αύριο και δεν σε πληρώσει, θα πας με τους κομμουνιστές έξω από το. Μισό λεπτό! Θα πας με τους κομμουνιστές έξω από το Μετρόπολη και θα φωνάζεις. Για τον Ηρακλή που θα χάσουν οι παίκτες τα λεφτά του. Λέω κάνει απεργία. Τι απεργία να κάνει. Δεν λίγοι είστε. Για πάρα πολύ λίγοι. Καταγραφήκατε στην ελληνική, στην ελληνική κοινωνία. Στην ελληνική κοινωνία και πραγματικότητα καταγραφήκατε ως λίγοι. Δεν μου λες. Στο λέω από το αφαιρέθηκαν κακώς βαθμοί από τον Ηρακλή φέτος. Γιατί κακώς. Γιατί άλλα είπε υπουργός και άλλα έκανε. Ο νόμος τι λέει. Ο υπουργός τι είπε. Είπε άλλα και άλλα. Τι υπουργός τι είπε. Ισχύει αυτό που λέει στο μυαλό μου. Και ο Παπαδρέου που διόρισε τη μισή Ελλάδα είπε θα φύγουμε από τον ΝΑΤΟ και είμαστε με τον ΝΑΤΟ. Τι σημασία έχει τίποτα. Όχι. Ισχύει αυτό που λέω είναι κάτι άντε, το οποίο κολλάει το μυαλό σε ένα θέμα. Εσύ κολλάει. Και από το μονόδρομο. Λοιπόν, από το μονόδρομο. Εσύ είσαι με παροπίδε. Εγώ παροπίδε. Εσύ είσαι με παροπίδε. Και άμα θες να συζητήσουμε και το άλλο θέμα, το είπαμε για τον Ηρακλή. Τελείωσε. Όχι. Δεν έχει άλλη ανάλυση. Τι λένε οι φίλοι του Ηρακλή. Αυτό θέλουμε όχι, να. Όχι. Οι φίλοι του Ηρακλή τι λένε. Α, όχι... Αυτό θέλουμε να μάθουμε. Πάρτε τι λένε. Θα μας πάρουν. Όχι, όχι, μας πάρουν. Δεν μας παίρνουν. Θα μας πάρουν οι φίλοι. Τι λένε. Αν όντως ο Πλάι. Να βγει επίσημη θύρα 10 να πει. Ο Ηρακλή είναι θύρα 10. Όχι. Ο Ηρακλής είναι όλος ο κόσμος. Μη. Όλοι πρέπει να αποφασίσουν. Έλα ρε, ο Τουτζιάρης τρέμει το φιλοκάρδι του. Δεν με νοιάζει. Ο Φουκαράς τώρα. Όλοι πρέπει να αποφασίσουν. Λοιπόν, τελειώσαμε. Υπάρχει ευκαιρία να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ναι, ναι. Με τον τρόπο που το έλεγε, γιατί εγώ το γνωρίζω. Ναι, ναι, πραγματικά, ναι, γιατί εγώ λέω ότι τα νούμερα είναι ασύλληπτα. Ναι. Δεν γίνεται. Ναι. Αν υπάρχει αυτό, ναι. Τζάμπα που λες για 300 χιλιάρικα, ναι. Ρε φίλε, χτες, όχι αύριο, χθες το κάνει. Έχει ένα αλμπίνο παίκτη ο Ηρακλής, ένα έξω, ένα το βιτλί. Άμα έρθει ο Βιτλής εδώ και σου δώσει δυο χαστούκια, θα σου τα μάγουλά από εδώ, θα πάρει την Περέα. Ας έρθει. Καλά. Εγώ αν ήμουν Βιτλής, θα ερχόμουν. Ας έρθει, ρε φίλε. Αν ήμουν ο Βιτλής, εγώ. Δεν είναι άνθρωπο, είναι, δεν είναι αλπίνο. Τι αλπίνο. Εντάξει. Άνθρωπο είναι. Ναι, έχει δύο τρει. Είναι επειδή είχε χειροδύναμο το λέω, δεν το λέω επειδή. Όχι, λες είναι αλπίνο. Αλπίνο. Τι αλπίνο. Αλπίνο είναι λευκό άνθρωπο. Κι εγώ έχω ένα αλπίνο. Και εσύ φίλο, αλπίνο είναι. Το Σίμω. Ο Σίμω. Και λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Τι είναι, αλπίνο είναι. Και εσύ σε γουρουνί. Γιατί αναδεικνύεις τη διαφορετικότητα σαν κάτι προβληματικό. Δεν είναι κάτι πρόβλημα. Εσύ το βλέπεις. Εσύ το αναδεικνύεις. Λέω να έρθει αυτό. Γιατί είναι ρατσιστικό αυτό που λες. Ρατσιστικό δεν καθόλου. Είναι ρατσιστικό. Αυτό δεν καθόλου ρατσιστικό. Όπως αυτό που λέω εγώ φαλακροκόρακα είναι ρατσιστικό. Γιατί εγώ τι έχω μαλλιά σαν το χικίτα. Τι ρατσιστικό είναι. Όπως ακούγεται ρατσιστικά για κάποιους. Ας τα εμείς κάνουμε ένα καλό ή κακό χιούμορ. Τα καθοσπρεπικά τώρα. Όχι, εγώ καθοσπρέπει. Ρε στην ουσία πάμε ρε κοκκινέ. Εδώ τώρα να πούν αν ισχύει αυτό που λες το επαναλαμβάνω γιατί. Εμένα μου μοιάζει σενάριο επιστημονική φαντασία. Ποιο είναι, ο Μπέος τα είπε. Γιατί εδώ. Τι είπε ο Μπέος.
Να άκουγε τον Μπούζο ρε τεμπέλη. Το έχουμε γραμμένο. Άστο ρε τεμπέλη. Βάλε το να παίξει. Άστο ρε τεμπέλη. Δεν τα πιστεύω ρε αυτά που λέει. Δεν τον τεμπέλη ρε, ούτε άκουσε. Ρε. Βάλε να παίξει τι είπε ο Μπέλ. Ρε τεμπέλη αυτό είπε. Θέλετε να δώσετε το, θέλετε το αφημί. Πληρώστε. Για ποιο λόγο. Έτσι κουστάρει ρε. Βέβαια συγγνώμη. Αλφαεθνική είναι. Αλφαεθνική ομάδα έχει. Και δεν έχει και φιλάδρους εκεί πέρα. Ολυμπιακός Βόλο και Νίκη Βόλου είναι. Λοιπόν πάμε στον Βασιλιάδη γιατί θα φύγω τώρα σε 3-4 λεπτά. Έχω μια συνάντηση εδώ έξω. Λέγε. Θα φύγεις. Ναι, σε 3 λεπτά. Όχι, θα ξανάρθω πάλι σε 3 λεπτά. Λέγε. Βασιλιάδης. Βασιλιάδης, λέγε. Τι εγώ ψάχνω τώρα. Για Μπέο, δηλώσει και δεν λέω πέρα. Δεν ανέβηκαν ακόμα, ρε Σαχλαμάρα. Θα ανεβούνε τώρα. Δεύτερον. Εσύ παίρνεις όρκο, θα γίνει η αναδιάθρωση. Δεν παίρνω κανένα όρκο. Πράγμα. Μπορεί και να μην γίνει. Εγώ το έχω εξηγήσει γιατί. Ναι, μπορεί και να γίνει όμως, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα τα βάλουν κάτω οι κομμουνισταρέοι. Μέχρι τώρα πήγε όπως σου είπα. Θα τελειώσουν όλα και μετά θα αποφασίσουν. Τι θα αποφασίσουν, θα ξέρεις. Άλλο. Είναι σωστή ενημέρωση μέχρι τώρα. Άντε πάλι, δεν σε εξετάσεις, δεν δίνεις. Φυσικά και όχι. Αυτά που λέμε στον κόσμο αποδείχνουν σωστά μέχρι τώρα. Ο κόσμος θα το κρίνει, δεν το κρίνω εγώ. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε απλή αναλογική. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Πάρε χαμπάρι, επειδή δεν βγάζουν κυβέρνηση η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και ο Πειραιάς. Τι θες να πει. Λοιπόν, αυτοί παίρνουν ψήφους και από Κρήτη, παίρνουν ψήφους και από. Λοιπόν, και τον Ηρακλή. 11 έδρες είναι αυτό. 11 βουλευταράδες. 11 έδρες στην Κρήτη. 11 βουλευτές πήγανε κάτω στην Αθήνα, πήραν το πλοίο, το αεροπλάνο, τι πήρανε. Μάθε ρεπορτάζ. Ναι. Ο Χριστοβασίλης έχει κάθε νομικό αίρισμα να κάνει προσφυγή. Γιατί δεν είναι σύνομη η αν ψηφιστεί η αναδιάθρωση. Καλά, το πρωτάθλημα ξεκινάει 1 Αυγούστου. Ο Χριστοβασίλης σας έκανε ομάδα. Έχει πήξει το μυαλό. Έκανε ομάδα. Ας έκανε ομάδα, έχει πήξει το μυαλό του από το πάχος. Λοιπόν, ποδοσφαιρικά να έκανε ομάδα και να σωνόταν. Άστο Χριστό Βασίλη τώρα. Πάω τον Μπέο να ακούσω λίγο. Βγες εσύ έξω να ακούσω τι είπε ο Μπέο. Πόση ώρα είναι αυτό που λέει ο Μπέο. Που κάνε, πάνε κάνε τη δουλειά σου να ακούσω. Ο... Να ακούει και ο κόσμο. Γιατί εσύ τα παραφράζεις. Ναι. Να ακούσω τι είπε ο Μπέο και αν ισχύει αυτό που λες. Και μετά να κουβεντιάσουμε. Βάλω το λίγο. Διαβάζω και ακούγεται και λέει το ρεπορτάζ. Αν έχετε εικόνα ότι μπορεί ο Ηρακλής να πάρει το άφημί του Βόλου, ισχύει. Νομίζω. Η ΠΑΕ Βόλος έβγαλε ανακοίνωση. Ότι? Ότι έχει ξεκινήσει τον προγραμματισμό, έχει ανανεώσει τον προπονητή, έχει κλείσει ήδη 5 ή 6 ποδοσφαιριστές, έχει κλείσει αθλητικό κέντρο και αν ποτέ προκύψει μεταβίβαση μετοχών, οι πρώτοι που θα το μάθουν είναι οι μέτοχοι, όχι από τα, μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά μέσω Γενικής Συνέλευσης. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Τώρα, αν... Άρα το αφήνει ανοιχτό δηλαδή, ας είπε παιδιά το μάθετε. Ναι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή οι μεγαλομέτοχοι εδώ αν έρθει μια πρόταση τρελή, ικανοποιητική και πει θέλουμε αυτό, εκείνο, το άλλο, τώρα οι όροι και οι λεπτομέρειες δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά τέτοια πρόταση δεν έχει έρθει από κανέναν και από πουθενά. Ως εκ τούτου τι να... Άρα δηλαδή, είναι ανοιχτό... Στη ζωή όλα έχουν μια τιμή κύριε. Σωστό. Δηλαδή στον ΠΑΟΚ δεν κατάλαβα, δεν ήρθε πρόταση 10 εκατομμύρια για τον Πρίγιοβιτς, δεν τον έδωσε. Όλα άμα ερχόταν ένα δεν τον έδινε. Μαζί σας, όλα έχουν την τιμή τους. Άρα δεν έχει έρθει πρόταση. Αν έρθει, ούτε πρόταση, ούτε συζήτηση, τίποτα. Ως εκ τούτου η ομάδα σχεδιάζει, προγραμματίζει και προοργανώνεται για το καινούργιο πρωτάθλημα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ εκεί, κύριε Πέο. Μια και είπες για να μαθαίνουμε και εδώ. Τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, πόσοι υποψήφοι κατεβαίνουν. Ξέρω, χάσαμε την μπάλα εδώ. Ο Μπέος δεν μιλάει ούτε για Ηρακλή ούτε για τίποτα. Ο Μπέος δεν μιλάει για Ηρακλή. Δεν καταλάβεις τι είπε ο Μπέος τώρα. Πολύ καλά. Κατάλαβες. Ο Μπέος ότι κάνει προγραμματισμό για τη νέα χρονιά. Ναι. Λέει, ρίξτε τα. Είπε ότι όλα σε αυτή τη ζωή. Ρίξτε τα, λέει, ρίξτε τα και το δίνω. Είπε στη μισή αλήθεια. Ποιο θα τα δώσει τα λεφτά. Ποιο θα τα δώσει τα λεφτά. Και ποιο είναι το τίμημα αυτό. Τι ποιο είναι το τίμημα αυτό. Λέει ο Μπέος τώρα, άκου εδώ, δευτερόλεπτα. Λέει ο Μπέος, ρίξτε τα να σας το δώσω. Προφανώς ξέρω ότι μπορεί να μην έχουνε. Ξέρεις τι λέει τώρα ο Μπέος. Έρχομαι να πάρω εγώ τον Ηρακλή. Δέχεστε. Τον παίρνω εγώ τον Ηρακλή, αλφαεθνική. Δέχεστε. Βάζετε δύο ερώτημα. Πες, ναι. Βάζετε δύο ερώτημα. Ωραία. Λοιπόν. Εσύ το θέλεις. Άρα. Άσε τι θέλω εγώ. Εμένα με ρώτησε αν θέλω τα φημί. Τον Μπέο με τα φημί. Λοιπόν. Δεν σε πειράζει. Τον μεγάλη κουβέντα ανοίγεις. Παραγοντάρα είναι. Όταν ο Μπέος ναι. Είναι κόντρα με την αυτόνομη. Είναι κόντρα με αυτά. Τι πιστεύεις δηλαδή ότι θα... Καλά, αυτά μπορεί να τα βρούνε. Ναι. Εκτός αν η αυτόνομη έχει την ιδεολογία της και λέει όχι εμείς μόνοι μας. Αλλά αν ήταν μόνοι μας δεν θα έπαιρνε και τα φημί του εμποντίων. Οπότε εδώ είναι ανοιχτή νομίζω. Αλλά θα μας πούνε οι ίδιοι. Δεν ξέρω εγώ, δεν μπορώ να ξέρω εγώ. Αν υφίσταται λοιπόν το θέμα γιατί δεν μου αρέσουν τα σενάρια, θέλω πραγματικότητα. Ναι.
να συζητήσουμε με πράγματα τα οποία δεν έχουν πραγματική βάση. Από το να παιδεύεται λοιπόν ο Ηρακλής. Μην το τεντώνεις, ρε. Περίμενε. Φτάνει, ρε. Από το να παιδεύεται λοιπόν ο Ηρακλής. Φτάνει, μας τέντωσες. Και να βλέπουμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν, τα οποία είναι πέρα από κάθε λογική και μας φαντασία. Μας τέντωσες, ρε κόκκινε. Να αλωνίζει δεξιά και αριστερά χίλιες φορές στην αλφαθνική. Μάλιστα. Να έρθει τότε ο Βιλτλής, να σου δώσει δύο φούσκες. Να ησυχάσεις. Γιατί παντρεύεις. Γιατί αν χάσει τα λεφτά του ο Βιτλής, άμα γίνει αυτό. Και ο κάθε Βιτλής. Ζήτησα εγώ να χάσει τα λεφτά του. Αυτό ζητάω. Συγγνώμη. Τι δεν έχει συγγνώμη. Συγγνώμη δεν έχει. Συγγνώμη. Τα λεφτά που θα πάρουν δεν μπορούν να σου πληρώσουν. Σιγά τα λεφτά. Κόκκινα. 425 χιλιάρικα. Άστο ρε κουμπάκι. Ας βγάλει να τα δώσει. Φανάρι δεν δίνει μισό ευρώ στο τραπέζι. 425 χιλιάρικα είναι. Τέλος. Για την εκδρομή έχει να πει τίποτα. Όχι εγώ. Για την εκδρομή από τι. 125 λέγει θα πάρουν προσκλήσεις. Τι να βρει, φίλε, είναι ένα θέμα ανούσιο. Τι ανούσιο. Καταρχήν οικογενειακό θέμα. Ποιοι δικαιούνται προσκλήσεις. Οι μπράβοι. Ποιοι, πώς, τι και γιατί. 125 εγώ μπράβοι. Εγώ λέω ότι είμαστε μια μπανανία. Μπανανίες. Γιατί βγαίνει. Ναι. Γιατί θα έχει πολιτικό κόστος ο υφυπουργός. Γιατί. Γιατί φοβάται. Τι φοβάται. Γιατί δηλώνει με τον τρόπο του ότι δεν είμαστε ικανοί δεν μου λες, να οργανώσουμε. Δεν μου λες, θα σου πω. Στο Βόλο εγώ ήμουνα. Το ταβερνόξυλο που έπεσε το είδα από κοντά. Το είδε όλη η Ελλάδα. Ωραία. Ξέρεις τι είπε ο Τσίπρας. Μην τους κάνει διαφήμιση. Πάμε παρακάτω. Άντε πάλι ρε. Δεν κάνω καμιά διαφήμιση ρε. Ξέρω τι λέω. Έπεσε γερό ξύλο. Άσε δυστυχώς. Ό,τι θέλω λέω. Δυστυχώς. Ευτυχώς, δυστυχώς, ας το κρίνει η ιστορία. Πρόσεξε τώρα. Στη γέφυρα επάνω έφαγε τρύπημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή. Από την αστυνομία του Βόλου. Δηλαδή. Το κρέμασε. Το κρέμασε. Μάλιστα. Και λέει εδώ. Μια, το είπα και το πρωί. Μια κολλητή της Νοτοπούλου που τα έχει με ένα παοξί. Κολλητή της Νοτοπούλου που τα έχει γκόμενο ένα παοξί, φίλε. Ναι. Λέει. Λέει ο παοξί στη φίλη του. Τι έγινε, ξέρω και τα λοιπά. Παιδιά του κέντρου και τα λοιπά. Λέει φοβούνται. Κάτω την Αθήνα. Την αστυνομία. Μην γίνει χαμός. Ότι ψηφίζουν το 90% της αστυνομίας Χρυσή Αυγή. Φοβούνται λοιπόν προβοκάτσια από την ίδια την Ελλάδα. Εγώ δεν υιοθετώ τίποτα. Πάτε λοιπόν στους Σιριζέους και ρωτήστε τους γιατί δεξιά και αριστερά στο off the record βγάζουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ δεν υιοθετώ τίποτα και θεωρώ τους θεσμούς της Ελλάδος μας πάρα πολύ ψηλά. Το στρατό, την αστυνομία, τους βατραχανθρώπους, τους δημοσίους υπαλλήλους. Εγώ είμαι πολύ καλοπροαίρετος. Οι Σιριζέοι όμως, οι κομμουνισταρέοι φοβούνται. Ότι θα γίνει κάτι. Όποιο και δεν ναι. Γιατί αν είχαμε νεκρό στο Βόλο, θα έπεφτε ο Τσίπρας από τότε. Αλήθεια λες. Ωραία. Και εγώ είπα. Τι παφπούφ ρε κόκκινο, τα μιλάω. Παφπούφ. Λέγε, τι λέγε. Λέγε ρε. Λέγε. Μα, δυνατό, τα ίδια και τα ίδια. Φεύγω ρε φίλε. Δεν έχει. Φύγε. Μιλάω και κάνει παφπούφ να πούμε. Μιλάω εγώ και ο κόκκινο κάνει σαν το βρετό. Παφπούφ. Τυχόν επεισόδια. Τι τυχόν επεισόδια. Τυχόν νεκρό. Τυχόν επεισόδια. Τυχόν. Θα δημιουργήσουν αλγινή εντύπωση. Πώς την είπες? Αλγινή εντύπωση. Αλγινή. Και μπορεί να επηρεάζουν να έχει πολιτικό κόστος η κυβέρνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, για την πάρτη τους, ναι, ορθά αποφασίζουν. Ναι. Αλλά παράλληλα δηλώνουν και αδυναμία του να ελέγξουν την κατάσταση. Είναι εδώ ρε, εσύ με συγχωρείς πάρα πολύ. Παράλληλα δηλώνουν. Στην Αφρική, άμα γινόταν εμάς, ξέρω εγώ, η Ζουλού με τους Κογκολέζους. Ναι. Η αστυνομία. Θα φοβόταν ο Κογκολέζος ο Εθνάρχης, μην τον πουλήσει η αστυνομία του. Όχι. Πού μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό δείχνει τη χώρα είμαστε. Τι είστε εσείς, ρε. Ρε τι άνθρωποι είμαστε ρε. Να φοβάται τώρα ο Βασιλιάδης να μην έχει εμπιστοσύνη λοιπόν, τους αξιόλογους ετοιμότατους Έλληνες αξιωματικούς της ελληνικής μας αστυνομίας. Είναι απαράδεκτο. Ωραία, από το να έχουμε τυχόν επεισόδια χίλιες φορές άδειο γήπεδο. Αλλά αυτά τα αποφασίζεις από πριν την τελευταία στιγμή. Όχι επειδή είναι παραμονή εκλογών. Εσύ αν ήσουν ο Βασιλιάδης με τα μουσια εκεί πέρα παχύς και ωραίο. Οι φίλοι να μας πούν. Εσύ τι θα έκανες. Και εγώ θα το συμφέρον μου. Άρα τώρα από εδώ γιατί λες άλλα. Δεν λέω άλλα. Καστορίτο, εγώ λέω απλά ναι, ότι αυτά προνοείς και τα. Δηλαδή ναι, ναι, αυτό που μου λες τώρα, ναι, το τι ψηφίζουν, το τι κίνδυνοι υπάρχουν. Αυτό λένε αυτοί. Δεν το λέω εγώ. Μισό. Αυτό εγώ δεν υιοθετώ. Δεν το μάθαν σήμερα. Ναι, δε, φυσικά, το γνωρίζουν χρόνια. Το γνωρίζουν, ναι, ναι. Υπάρχει και κάτι άλλο. Παρακαλώ. Τρία χρόνια γίνεται προπόνηση κερκίδες. Τι είναι αυτό εδώ. Α, για ποιος θα μα... Γίνεται προπόνηση και θα αμαλώσει με ποιον, ναι. Καταλαβαίνει σημαίνει αυτό ότι μία, δυο, τρεις, κάποια στιγμή θα γίνει το κακό. Πάντως ο Βασιλιάδης είπε ένα ωραίο και στο Σαββίδι και στο Μελισανίδη. Τα εισιτήρια δεν ξέρετε που τα δίνετε. Ή μάλλον ξέρετε που τα δίνετε και θα βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα. Καθίστε στα σπίτια σας. Αυτό του είπε ο κομμουνισταράς. Εδώ έχει δίκιο, ρε.
ο κομμουνισταράς έχει δίκιο εδώ. Είπε κανείς ότι έχει άδικο. Να κρίνουμε τους ανθρώπους, ναι, αλλά... δεξιούς, αριστερούς, κεντρώους, με το τι θα κάναμε εμείς αν ήμασταν στη θέση τους. Να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση τους. Ναι, γιατί είναι εύκολο να πάρεις τον μικρόφωνο το και να κάνεις το λαϊκιστήριο. Εννοείται, ρε φίλε. Όλοι για τη δουλειά του άλλου, ναι, έχουμε άποψη. Όταν όμως κάτσεις εσύ στην καρέκλα και πρέπει να αποφασίσεις, τότε αναθεωρείς και σκέφτεσαι σωστά. Ωραία μέχρι εδώ. Έτσι. Λοιπόν, σε αυτό συμφωνώ 1000% μαζί σου. Αλλά λέω είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει αποφασίσει το καλοκαίρι, όχι τώρα. Πολλά θες. Έχεις μεγάλες απαιτήσεις. Μα δεν είναι δεν ζητάω κάτι υπερβολικό. Εγώ λέω αυτό το πράγμα. Δεν θέλουν να χαλάσουν το image του Τσίπρα εν ώψη εκλογών. Το πιστεύουμε αυτό. Δεκτό. Καμόρα, καλημέρα. Έχει λογική αυτό. Στέλνει ένα μήνυμα Καμόρα και λέει πολύ σωστά τα λες. Και εσύ και ο Γρηγόρης δεν θέλουν να χαλάσουν το image. Ρε, σωστά μιλάει και ο Πασκάλης. Δεν είπε κανείς όχι. Άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν το αποφασίζει τώρα. Πρέπει να το έχεις αποφασίσει πριν. Να προνοήσεις. Από τη στιγμή που δεν προνοείσαι, είσαι εκτεθειμένος. Κατάλαβες ποια είναι η ένστασή μου. Εντάξει. Δηλαδή δεν μπορεί τελευταία στιγμή. Πρέπει δεν να μπορεί λέμε... να τελειώνει το πρωτάθλημα. Όταν ασκούμε δημοσιογραφία και εσύ είσαι δημοσιογράφος, εγώ δεν είμαι. Λοιπόν, πρέπει να τα λέμε όλα. Πρέπει να λέμε. Δεν θέλει ο Βασιλιάδης. Μάλιστα. Να ψάξε βρες. Θέλει να βγει επίσημα να μιλήσει. Δεν θέλει. Ωραία. Νοτοπούλου, Θεσσαλονίκη. 10 φίλες. Δεν τα έχουν με 3 παοξίδες. Μιλήσαν κανέναν άναν. Λοιπόν, από εκεί βγαίνει αυτή η ιστορία. Ας γίνει Νοτοπούλα με διαψεύσει. Ότι δεν φοβούνται αυτό το πράγμα. Είπα κάτι καθόλου. Δεκτό. Ας βγει η κυρία Νοτοπούλου και να πει η υποψήφια δημαρχή να είναι. Τώρα τη βάλανε στο δημαρχείο. Τέλος πάντων, να βγουν και να πούνε οι Σιριζέοι δεν φοβούνται αυτό. Την αλήθεια να πούνε. Λέγε. Καλοκαίρι είναι η καλύτερη εποχή για να πας στην Κρακοβία, φίλοι που ρωτάς. Τι σχέση έχει η Κρακοβία? Με ρωτάει. Ποιος σε ρωτάει? Ένας φίλος ακροατής. Εσύ που ξέρεις την Κρακοβία τι είναι? Έχω πάει. Πότε? Το 2005. Τι μήνα πήγες? Τι μήνα? Ναι. Σεπτέμβριο. Αφού καλοκαίρι λες θα πάει. Καλοκαίρι είναι η καλύτερη περίοδο. Εσύ γιατί πήγες Σεπτέμβριο? Γιατί τότε έπαιζε ο Ηράκλης συγκυριακά, δεν πήγαινα ποτέ. Α, πού είναι η Κρακοβία? Είναι νότια Πολωνία. Στην Πολωνία πήγες? Ναι. Είχε καλές μπύρες εκεί τουλάχιστον? Κοπάνησες τίποτα? Τρομερές. Α, μπράβο. Ίσως καλύτερες μπύρες που έχω πιει. Έτσι έχω ακούσει κι εγώ. Ίσως καλύτερες μπύρες που έχω πιει. Βαριές, ελαφριές. Όχι, ελαφριές. Ελαφριές, ε. Ξανθιές, ελαφριές. Οι ξανθιές ελαφριές είναι. Ρε φίλε, το απολαμ... Οι μπύρες. Τι αλήθεια. Οι ξανθιές ελαφριές είναι. Πώς τα παντρεύει, πώς τα κάνει έτσι, αναγκούκουρτα, μόνο εσύ. Γιατί είναι τέτοιο χάρισμα να τα μπερδεύεις. Το λέω για τις μπύρες και λέει όλες τις ξανθιές ελαφριές. Βγάζει γούστα τώρα. Τι να σε πω, ρε αλήθεια. Κωστή, τι γίνεται, άμα δεν έχεις θέμα, ασχολείσαι με τον Γρηγόρη. Κούρασε αυτό, να ακούσουμε και κάτι για μπάλα. Έχει Champions League σήμερα. Αν δεν έχει και κάτι ελληνική επικαιρότητα και κάτι για τον αγώνα, γιατί αυτό προσπάθει. Το θέμα με το άφημί του Ηρακλή και με τους μετακίνηση οπαδών δεν είναι θέμα, ρε. Θεματάρες. Και θα πάμε στο Champions League μετά, δεν θα ανοίξουμε. Μετά δεν θα ανοίξουμε, θα μιλήσουμε για αυτό που έγινε χτες. Ναι. Όλη την αγωνιστική. Μου στείλες μήνυμα στο 60, χάρηκες. Νόμιζα ότι θα βγει. Δεν κατάλαβες. Η εικόνα του αγώνα τη σου βγάζει. 0-0 δεν θα βγει. Ή μπορεί να γίνει 0-1. Με κάποια αντεπίθεση. Γιατί στις κόντρες. Σ' αγαπάω όταν λες την αλήθεια. Τι αλήθεια είναι. Εγώ έχω ένα κουσούρι. Τι κουσούρι. Προτρέχω. Όλοι κάνουμε αυτά. Μεσόγειο. Εγώ στο έστειλα πριν. Εντάξει. Έβλεπες. Και εγώ έτσι το έβλεπα. Εγώ λέω τώρα θα γίνει γκέλα και θα στείλω φωτογραφία στον Γκουαρδιόλα του Φαλακρού. Θα παίζει ντάρτς. Κοίτα, αυτό που έκανε πώς το λένε, ο Κομπανί. Είναι αυτό που λέμε δεν φταίει ούτε ο τερματοφύλακας, ούτε η άμυνα, ούτε ο προπονητής. Δηλαδή παίρνει την μπάλα η πίσω. Όποιος και να το έκανε, όποιος και να το έκανε, όχι ότι δεν ξέρει την μπάλα ο Κομπανί, θα έλεγα οκ. Okay. Ο Κομπανί όμως επειδή έχει μια διετία που δείχνει ότι είναι σε πτώση, ήταν ο τελευταίος, δηλαδή αν μου έλεγες πότε ρε για ένα ευρώ θα το βάλει ο Κομπανί. Και με το κεφάλι μπορούσε να το βάλει, τώρα τα πόδια. Δηλαδή θα πιάσει αυτό το τασούλιγα ρε φίλε, άσε μας τώρα, πλάκα μας, ο Κομπανί θα στείλει την μπάλα. Στο γάμα, αποκλείεται. Ενά που γίνεται. Τον κλόπι θέλω να βλέπω εκείνη την ώρα. Κλικνά. Μόνο τον κλόπι θέλω να βλέπω. Διάλειμμα. Εδώ είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Αν θέλετε να διαγράψετε το αυτοκίνητό σας, κρατάτε την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου στο χέρι, τηλεφωνείτε στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Γρήγορα, αξιόπιστα και
και φυσικά δίνοντας την καλύτερη τιμή της αγοράς μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 18133. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Να πω ότι αν ήρθε η ώρα να αλλάξει τα λάστιχά σου, τώρα είναι η κατάλληλη εποχή. Μπες στο Tire Shop, το κορυφαίο site για ελαστικά, και βρες το καταλληλότερο ελαστικό για το αυτοκίνητό σου. Εκεί θα βρεις και τα ελαστικά Nokian Tires, σκανδιναβικής τεχνολογίας με κορυφαία ποιότητα και απόδοση. Πληκτρολόγησε tireshop.gr, είναι μία λέξη, και μάθε για τον μεγάλο διαγωνισμό της Nokian Tires, η οποία χαρίζει 4 ελαστικά και δωρεάν τοποθέτηση στο δικό σας αυτοκίνητο. Έχουν ξεκινήσει κλήρωση και 20 θα έχουμε όνομα νικητή. Και 20 θα ακουστεί το όνομα κάποιου νικητή, ο οποίος θα έχει την ευχέρεια να κλειδώσει η συμμετοχή του για τα ψώνια της χρονιάς για έναν ολόκληρο χρόνο προσφορά από τα σούπερ μάρκετ όλα. Οπότε μπαίνετε στο metrosport.gr και γράψτε, δηλώστε, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής για το διαγωνισμό για να είστε εσείς ο τυχερός, ο οποίος για ένα χρόνο θα πηγαίνει κούτρα στο σούπερ μάρκετ, ό,τι καλύτερο. Και κάπου εδώ να σας πω ότι αν θέλετε ακριλικά χρώματα, το Acrylan της Vitex είναι το κορυφαίο 100% ακριλικό χρώμα για εξωτερικούς τοίχους, ιδανικό για το ελληνικό κλίμα και σε χιλιάδες αποχρώσεις. Το ακριλικό χρώμα Acrylan της Vitex προστατεύει τους εξωτερικούς σας τοίχους και πιστεύει και επιτρέπει στις επιφάνειες να αναπνέουν, ενώ οι high definition αποχρώσεις του εξασφαλίζουν μακροχρόνιο αποτέλεσμα και μέγιστη αντοχή ακόμα και σε έντονη ηλιοφάνεια. Θα τα βρείτε στα κορυφαία καταστήματα για το χρώμα, εκεί όπου υπάρχουν και ιδέες και εξυπηρέτηση μοναδική, όπως πουθενά, σας δίνουν και ιδέες ανακαίνησης. Στα καταστήματα Κοσμάγλου, 3 τον αριθμό, δυτικά Ιθάκη 62 με Αντών Τρίτη στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίππο 74 και ανατολικά Εθνική Αντισάρτηση 82 στο Φίνικα. Λοιπόν, ο Ηρακλής έπεσε και εσείς βάζετε αυτό το ανόητο διαφημιστικό με τον Βερόνι. Ποιο το νόημα? Εσύ πες ότι ο Ηρακλής έπεσε. Συγγνώμη, έχει η βαθμολογία αυτή τη στιγμή, έχει τελειώσει, για να ξέρω, να καταλάβω. Έχει γίνει οριστική αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος και ξέρουμε ότι οι ομάδες θα είναι 14-12 του χρόνου και τον Ηρακλή το θεωρείς πεθαμένο, τελειωμένο? Δεν είναι τελειωμένος. Και το τι χρησιμοποιούμε σαν μέσο ενημέρωσης, άστο ρε φίλε, αν σε ενοχλεί εσένα που υποστηρίζεις τον ΠΑΟΚ, καλά κάνεις. Αλλά τον άλλο, ο άλλος μπορεί να το γουστάρει. Ο άλλος μπορεί να μην γουστάρει το δικό σου. Ο καθένας δεν γουστάρει τα μούτρα του άλλου σε αυτήν την πόλη. Λοιπόν, δύο κουβέντες για το Champions League. Γιατί περιμένω να δούμε ματσάρες. Και έχω ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα στην Ευρώπη. Αλλά όσοι πιστεύετε ότι είναι τελειωμένη η ιστορία των αγώνων οι οποίοι γίνονται σήμερα και αύριο, τόσο αυτός σήμερα ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Βαρσελόνα, όσο αυτός και ανάμεσα στον Άγιαξ και την Τότεναμ, τότε νομίζω ότι κάτι κάνετε λάθος. Φυσικά και έχει τρομερά προβλήματα η Λίβερπουλ, καθώς ο Σαλάχ και ο Φιρμίνιο και ίσως ο Φαντάικ δεν μπορούν να παίξουν, αλλά μετά τα όσα είδαμε και στον πρώτο αγώνα και μετά όσα μας έχει διδάξει στο παρελθόν, η Μπαρτσελόνα έχει κάνει γκέλες εκτός έδρας, οι οποίες μοιάζουν μοναδικές. Ακόμη και αν λείψουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, εγώ λέω το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και εδώ θα πάω με τη λογική του πονηρού και διαστραμμένου συνεργάτη μου και θα πω ότι το live είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αξιολογήσετε εκεί τι θα ποντάρετε και ποιος είναι πιο κοντά στο να βάλει γκολ. Προσωπική μου εκτίμηση, πριν τον αγώνα, ότι μπορεί να κερδίσει η Λίβερπουλ, μπορεί να δούμε γκολ στο παιχνίδι, δεν ξέρω αν είναι σε θέση να αποκριθεί. Ειδικά και μετά από αυτά τα ψυχολογικά σοκ, γιατί το να παίζεις καλά μες στη Βαρκελόνη, αλλά να χάνεις με 3-0, να μην σου βγαίνουν οι επιθέσεις, το να βλέπεις τη Λέστερ να παίζει καλά, αλλά να μην παίρνει αποτέλεσμα, το να υδρώνεις εσύ για να κερδίσεις τη Νιουκάστλ στο τέλος του αγώνα, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία επηρεάζουν.
όπως και να το κάνουμε επηρεάζουν. Και επηρεάζουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε, προσοχή, δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Δηλαδή, έμαθα από φίλους ότι πολλοί ποντάραν, να τώρα η Arsenal θα πετύχει το επόμενο γκολ, να τώρα η Manchester θα πετύχει το επόμενο γκολ και πήγαιναν αδιάβαστοι στο στοίχημα. Εσύ παίζει Μάιο μήνα στοίχημα, όχι, με αδιάφορες ομάδες. Όχι, άλλο λέω. Παίξε, εσύ τι να σε κάνω. Παίζει ενδιαφερόμενοι με αδιάφοροι. Ναι, πού, σε ποια χώρα. Στην Αγγλία. Στην Αγγλία δεν έχει αδιάφοροι. Συμφωνούμε. Παίζει η πεσμένη και υποβασμένη Huddersfield με τη Manchester United. Ωραία. Μαθαίνω ότι στα δύο φράγκα στο 75 ποντάρανε κάποιοι θα βάλει γκολ η Manchester. Ναι. Σωστό παίξιμο. Εντάξει. Αλλά ποντάρει σε κουτσό άλογο. Και τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Όχι, αυτό λέω, ότι πρέπει να μην ξεχνάμε και ποια είναι η ομάδα. Βλέπεις η Arsenal την πατάει στο γήπεδό της. Παίζει με μια ομάδα, λες θα κερδίσει ρε φίλε. Θα κερδίσει, δεν μπορεί. Δεν απολέσεις τις ελπίδες. Ομάδες που οι τετράδες στην άμυνα είναι αρροί, είναι ψηλά, σαν τα δόντια. Είναι αργοί. Mm. Ναι. Και δεν πιάνουν πέτρα τα δόντια. Είναι καλό να είναι αρροί τα δόντια. Εσύ άμα πιάσεις πέτρα. Δεν πιάνει πέτρα. Τι δεν πιάνει πέτρα. Τα πλένω. Τι πλένεις, εσύ 4 τόνους νικοτίνη έχεις. Κάθε 2 μήνες. Δεν καπνίζω. Τι δεν καπνίζεις, κάθε 2 μήνες μαύρα. Δεν καπνίζω. Σαν το κατράνι τα δόντια. Δεν καπνίζω. Έλα ρε φίγε. Κάνεις λάθος. Τι κάνεις, παφ πουφ, αυτό τι είναι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Ε, δεν χρειάζεται να το κάνω διαφορά. Καρκίνωμα είναι και αυτό. Δεν είναι. Ε, δεν άστο. Σαν χλαμάρα. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, λέγε, τι θες να πεις τώρα. Εξηγούσε. Ζάχαρη έχει αυτό μέσα. Όχι. Μπράβο, αυτό είναι σωστό που κάνεις. Μόνο στέβια, όταν μπορώ στέβια. Στέβια, τι είναι στέβια. Χειρότερη από τη ζάχαρη. Καλά, εσύ πες που είναι τι χειρότερα. Αυτά μάθεις και αυτά. Τι χειρότερα. Ρώτα ένα γιατρό ρε φίλε. Γιατί να πεις τον γιατρό. Ξέρει ο γιατρός άμα είναι φυτικό γλυκαντικό. Γλυκαντικό είναι. Ναι. Κακό είναι. Στέβια. Έλα τελείω. Έχουν απαθεί όλοι ότι δεν είναι. Όλες οι μεγάλες εταιρείες το έχουν βάλει στα αναψυκτικά τους. Ναι. Για να μην έχουν ζάχαρη. Ναι. Ποιες δυο αναψυκτικά τη μέρα εσύ. Άλλο, δεν πίνω. Να τον αυλονίκη. Δεν πίνω αναψυκτικά. Το έχουν βάλει όλοι. Το χρησιμοποιούν και εσύ βγαίνεις και το αμφισβητείς. Ναι, το αμφισβητώ, ναι. Το δοκίμασες. Ναι. Και. Δεν μ' αρέσει. Άλλο δεν σ' αρέσει και άλλο κάνει κακό. Έχει διαφορά. Δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, αυτό το οποίο έλεγα και θέλω, γιατί δεν θέλω να κάνω μονόλογο, έλεγα ότι όποιος προεξοφλεί ζευγάρι τελικό από τώρα κάνει λάθος. Κάνει λάθος για το ένα από τα δύο ζευγάρια. Γιατί τότε να μπορεί με τον Σον και τον άλλο τον. Πώς το λένε, που είναι έτοιμος να παίξει κανένα 20 λεπτό, μπορεί να κάνει κάτι. Αυτό είναι και ο τίτλος. Ναι. Ότι λες ότι η Τότεναμ αυτή. Μην ξεγράφετε από τώρα την Τότεναμ. Ναι. Μην την ξεγράφετε. Γιατί έκανε το λάθος. Θα ανοιχτεί η Τότεναμ τώρα εκεί πέρα στο. Ναι. 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 Άμα τη βρει ανοιχτή, ο Άγιος θα την κάνει. Μπορεί. Θα αλλάξει τα πετρέλαια. Μπορεί να την κάνει. Αν είναι έξυπνη, αλλά είναι καλή ομάδα. Αν είναι έξυπνη η Τότεναμ. Θα το πάει συντηρητικά. Θα το πάει συντηρητικά. Ναι. Άμα αρχίσει από το πρώτο λεπτό. Εγώ δεν είμαι σίγουρη. Αυτά που έκανε ο Κλοπ, πρεσάρω τον τερματοφύλακα και τέτοια, έτσι και δεν το κάτσει, είναι για τεσσάρα. Φίλε, συνέχισε εσύ τώρα. Τα συστήματα, το πώς πρέπει να κατεβούν για να κάνουν αυτά είναι πράγματα που αρέσουν σε σένα. Μ' αρέσουν γιατί είναι πες την μπάλα. Ναι. Εγώ βλέπω άλλα πράγματα. Εγώ λέω λοιπόν, εάν η Τότεναμ ανοιχτεί από την αρχή θα φάει 4 γκολ. Αν είναι έξυπνη και πάει συντηρητικά. Μπορεί να έχεις δίκιο. 5-3-2, 5-4-1, 0-0-0-0 το κάτσει. Όπως ναι. Λέω σήμερα, ότι παρότι δεν παίζει ο Σαλάχ, παρότι δεν παίζει ο Φερμίνιο και παρότι μπορεί να μην παίξει ο Φαντάικ. Και τι να κάνουμε. Δεν θα υποτιμάτε την Άρσεν, τη Λίβερπουλ. Γιατί πρώτον η Μπαρσελόνα έχει κάνει πολύ κακά παιχνίδια εκτός έδρας γενικότερα. Μάλιστα. Και δεύτερον, και να χάσει δεν τρέχει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι αποκλείεται, και, ότι αποκλείεται κιόλας. Ποιος θα μα χάσει. Η Μπαρσελόνα. Ας χάσει και 2-1. Αυτός. Λοιπόν. Οπότε λέω μην υποτιμάτε. Πώς είναι δυνατόν να μην φάει γκολ σε ένα μάτσο που θα πάρει ρίσκο η Λίβερπουλ. Είναι λογικό να μην τη βρουν 5 φορές ανοιχτή. Δεν μπορεί να είναι τόσο άτυχη η Λίβερπουλ. Αν δημιουργεί. Η ανικανότης, όταν είμαι ανίκανος στο σκοράρισμα, η μεγάλη ομάδα. Τι θα πει άτυχος. Δηλαδή παίζουμε μπάσκετ εμείς. Έτσι. Και φτάνω εγώ στο καλάθι και σουτάρω 10 φορές και βάζω το ένα. Άτυχος είμαι. Ο πες μου, είμαι άτυχος. Είμαι ανίκανος. Μη λέτε στο ποδόσφαιρο άτυχος, να λέτε ανίκανος. Γιατί αν βρεθεί, ας πούμε, 5 φορές, για παράδειγμα, ο Φετφατζίδης με τον τερματοφύλακα, τις 5 φορές θα στο τέταρτο θα το χάσει. Αν βρεθεί, για παράδειγμα, ο Ντεκινή, θα βάλει τα 2. Δεν είναι ανίκανος. Δεν είναι άστυχος, είναι ανίκανος. Το κατάλαβες. Άστο το άτυχος. Άτυχος είναι αυτός που περπατάει και πέφτει από πάνω του, ξέρω εγώ, ένα μπαλκόνι και σκοτώνεται. Αυτός είναι άτυχος. Άσε τώρα που είναι άτυχος, που δεν κάνει καλά τελειώματα. Παρακάτω. Ναι. Λέω, δεν μπορεί και σήμερα να μην βάλει γκολ. Θα βάλει γκολ. Ποιος θα βάλει γκολ. Η Λίβερπουλ. Πώς θα βάλει γκολ. Θα βάλει. Ας βάλει. Λοιπόν, δεν γίνεται να είμαστε συνέχεια με το σταυρό στο χέρι, ότι χρειάζεται για τον Ηρακλή, Ηρακλάρα, να πάρουμε το αφημί. Τι κόμμα ψηφίζει αυτός, αριστερός είναι.
Άμα είναι αριστερός να πετάξει το Μάρξ. Ναι στην αγορά αφημί του Βόλου. Ναι σε μπαίο πρόεδρο, είναι παραγοντάρα, η αυτόνομη να κοιτάει τη δουλειά του, όχι άλλη μιζέρια. Έτσι λέει αυτός που δεν είναι από την αυτόνομη. Ναι, να ρωτήσουμε την αυτόνομη. Αυτός δεν κάνει κουμάντο. Ρωτάμε όλο τον κόσμο. Όχι, δεν ρωτάμε όλο τον κόσμο. Ρωτάμε αυτό που έχει. Είσαι δημοκράτης. Όχι, είμαι με τον ισχυρό. Ποιοι είναι ισχυροί εκεί, η θύρα 10. Από τη θύρα 10 θα πάρω το τι πρέπει να γίνει. Αυτό το τζιάρι, του τζιάρι του βλέπει και τρέμει. Πώς θα γίνει δηλαδή, αλλάξουμε την κοινωνία δηλαδή, πώς θα γίνει. Συνέχισε τώρα. Τα λύσαμε τα θέματα μας. Τα λύσαμε. Να μας τα λύσει και ο κόσμος. Ό,τι θες εσύ. Τι... Ωραία. Το 23-10 και τα 3-90 ανοίγουνε. Μάλιστα. Εντάξει. Γιατί επειδή απουσίαζα και χτες δεν μπορούσα να τελειώνουμε κάποια θέματα. Το θέμα είναι να τα αναλύουμε σωστά και τεκμηριωμένα. Κράσεις και τα σάλια, πάμε στον και κόσμο. Πάμε στον κόσμο να μας πει τη γνώμη του. Μάλιστα. Για το τελικό, για την απόφαση που πάρθηκε. Μάλιστα. Για το τι πιστεύει για τους οπαδούς του Ηρακλή. Αν και εφόσον πουλάνε και είναι εφικτή η αγορά, τι έχουν να πούνε για αυτό το πράγμα, τη γνώμη τους. Να και τι κόμμα ψηφίζουνε. Για μένα μικρή σημασία γι' αυτό. Ναι. Να το παίζουν και πατριώτες από την άλλη μεριά, οι ορισμένοι, να ξέρουν ότι τα παιδιά μας τα στείλαμε στο εξωτερικό επειδή υπήρχαν κάτι ομάδες σαν τον Ηρακλή περιμένουν... που κλείσανε σαν εταιρείες και στείλαμε τα παιδιά μας εξορία. Ωραία. Ο Ηρακλή. Περιμένουν... Πέντε αφημί σε 10 χρόνια. Έχουμε τέσσερις γραμμές, να ναι. Ξέρω τι λέω στον κόσμο. Λέγε. Έχουμε τέσσερις γραμμές, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Πάμε. Μάλιστα. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι. Έλα, Αλεξάνδρε. Έλα, Λέκο. Έλα, γλυκό αγόρι, λέγε. Λοιπόν, ο Χατζηνάκος θα μου κλείσει τι αυτό στη Θάσο. Στη Θάσο θα πάμε και θα μείνουμε και στο ίδιο δωμάτιο. Αλλά εγώ θα κλειδώσω γιατί εσύ μπορεί να μου πάρει κανένα χαμηλό. Δεν ξέρω τι να βάζει ακόμα ένα στον τέτοιο, το καινούριο που έχει στον Αποστολέ. Του Σιόπη. Το Σιόπη. Νέα μου κόμμα είναι ο Σιόπη. Άφησε το γιατρό και πήρε το Σιόπη. Πάμε τρελάνε, ρε. Τώρα δεν μου λε. Δεν παλεύεται. Δεν παλεύεται. Γρηγορή. Θα ρωτήσω κάτι. Πες, το Ηρακλή στην Αστοριά που είχε γίνει ο τελικός, θυμάσαι. Ο τελικός είχε γίνει νομίζω στο Καραϊσκάκι. Ποιο Καραϊσκάκι, ρε, στη Νέα Φιλαδέλφια είχε γίνει. Είπα νομίζω. Ποιο νομίζεις, όλο νομίζεις. Με την Καστοριά του. Στη Νέα Φιλαδέλφια. Το 81 ρε φίλε. Λοιπόν, με πάει... 80 ήταν ρε κόκκινα στη Φιλαδέλφια. Το 80 που μας κάνει και διόχαρτο. Βγάλε και διόχαρτα και δέω με τον Πάο. Κανένα μηδέν μας χέρι στο Καφρατζόγλιο. Μηδέν μηδέν στην Τούπα και ένα μηδέν στο Καφρατζόγλιο και βγάλε και διόχαρτο. Και δέω μας σήμερα τον Πάο. Λάθος είσαι. Και τα δύο παιχνίδια στο Καφρατζόγλιο γίνανε. Ένα-ένα και ένα μηδέν ήταν. Και νομίζω και τα δύο στο Καφρατζόγλιο. Είχε πέσει γκρεμιστή του Μπάου. Είχε πέσει οκ, του Μπάου 8. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για το τελικό. Ο τελικός είναι γιορτή, ρε φίλε Βασιλιάδη. Βασιλιάδη και Βασιλακόπουλο που είναι στο μπάσκετ και δεν μαζεύεται και ιστορίες για αγρίους. Είναι μια γιορτή και πρέπει να έχει φιλάθλους. Εμείς είμαστε μάω-μάω, αλλά τι να κάνουμε, ρε φίλε, και εμείς θέλουμε το κύπελλο. Έχουμε παίξει σε 20 τελικούς να έχουμε παίξει γρήγορα. Και κερδίσαμε τους 6, τους 5, πόσους είναι. Είπε από τότε που δημιουργήθηκε το θεσμός του κυπέλου. Όλο στην Αθήνα παίζαμε τελικούς, θυμάσαι. Να, αλήθεια λες. Α, μπράβο, 20 τελικούς παίξαμε και πέρα. Μονοπόλιο ήταν η Αθήνα, αλήθεια. Ναι, αλλά ο Σλανίδης είπε ότι τα στείλατε τους ημιτελικούς στην Τούμπα, έτσι είχε πει. Απλά είναι ένα τελικό ΠΑΟΚ Άρη στην Τούμπα. Αχιλέ. Ο οποίος κέρδισε ένα μηδέν με το ζόρι ο ΠΑΟΚ. Ήταν και δύο καλές ομάδες τότε, είχε ομαδάρα ο Άρης. Με δυσκολία το πήραμε. Ο Άρης πάντα μας δυσκολεύει γιατί είπαμε είναι ντέρμπι. Ντέρμπι θα πει τοπικό ντέρμπι. Ναι. Όπως είναι το Τωρίνο Γιουβέντους είναι και το ΠΑΟΚ Άρης. Και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός σαν ένα ντέρμπι. Τέλος, Αλέξανδρε. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Λοιπόν, τα λέμε. Ένα τελευταίο. Ναι. Λοιπόν, ελπίζω να κερδίσω καλύτερος. Θέλω να βάλω στοίχημα με τον Καστοριανό. Κάνει υπομονή δύο μέρες. Έχουμε να μιλήσουμε για το τελικό. Φύγε. Εδώ λέει δεν είχατε πρόβλημα με το ψωμιάδι, με το οποίο θα έχετε. Ένας δικός μου. Ναι. Κώστα, πολύ συμπάθεια δείχνει κάθε φορά με Όφη και Γιάννα ο κύριος Κόκκινος. Οπότε στέλνω μήνυμα για την ομάδα μου, την άλλη δεν το διαβάζει. Φαίνονται συμπάθειες, λέει. Ευχαριστώ, Νικολάκης. Ισχύει αυτό που λέει. Δεν ξέρω τι είναι ψέματα. Με όλους μικρούς, σε εισαγωγικά, αν και άλλοι είναι μεγάλη ομάδα. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάντα τα αναδεικνύω. Μάλιστα. Κωστή ενημερώσει, πιστεύει είναι το πιο υγιεινό υποκατάστατο ζάχαρη. Δεν χρειάζεται να έχουμε άποψη, αλλά εφόσον. Παχαίνει, ρε. Δεν τα κατέχουμε. Πάντα με αγάπη. Ρε, παχαίνει. Όχι. Πώς όχι. Αφού γλυκαντικό είναι, δεν παχαίνει. Πώς όχι. Καλησπέρα, Λιντεζαβού, με τον Ηρακλή κάποτε παρακαλούσε τον Ψωμιάδη. Τώρα τον πέω. Κρίμα για τον σύλλογο. Δεν άκουσα κανένα να παρακαλάει. Θοδωρή, αυτό είναι ο πίκα. Ο Πέος λέει είμαι ανοιχτός. Λοιπόν, έχει ένα κοστολόγιο το αφημί μου. Είστε. Επιχειρηματικά είναι. Ναι. Είστε όμως, άμα δεν έχετε λεφτά, την πάρω εγώ την ομάδα του Ηρακλή. Είστε.
Δεν μιλάτε. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Ευκαιρία μέσα είναι άλλο να αγοραστεί. Μέσα της εκπομπής, είναι ευκαιρία να χάσουν τα λεφτά τους παίκτες του Ηρακλή και να πάτε αλφαεθνική. Λοιπόν, ο Εγκονίδης Γρηγόρης είναι ο νικητής. Γρηγόρης Εγκονίδης. Γρηγόρης Εγκονίδης, ναι. Εγκονίδης. Ο οποίος έχει 30 λεπτά να τηλεφωνήσει στο 2310 και τα 390 να πει στη γραμματεία ότι είναι ο νικητής και να κλειδώσει η συμμετοχή του για το μεγάλο διαγωνισμό για τα ψώνια της χρονιάς. Παρακαλώ. Έλα πάω ξάκι μου. Λοιπόν, πριν πεις οτιδήποτε. Έλα. Λοιπόν, κάναμε χθες στη Μαρμίτα, στο Λαϊκό Δικαστήριο έρευνα. Ναι. Ποιοι έχουν δίκιο στο θέμα της μετακίνησης των οπαδών. Οι οπαδοί ο Βασιλιάδης. Λοιπόν, 60% οι οπαδοί, 40% ο Βασιλιάδης. Μάλιστα. Τα στραβά και τα κακά της Θεσσαλονίκης. Ποιοι φταίνε. Μετανάστες. Το 38%. Οι ίδιοι Θεσσαλονικοί στο 28%. Συγκοινωνίες 16%. Πρόσεξε τώρα να δεις. Δήμαρχοι, περιφερειάρχες μόνο 10%. Ανεργία μόνο 8%. Όσο για τον για την πιο ωραία μιλφάρα άνω των 45 ετών που έβαλε ο Σιώπης, προηγείται η Στεφανίδου με 28%, με δεύτερη την Πακοδήμου 23%, με Νεγάκη 19% πολύ πίσω, τέταρτη Τσαπανίδου, πέμπτη πολύ πίσω η Βανδύ και τελευταία η Ναταλία Γερμανού, η πιο άσχημη μιλφάρα της ελληνικής showbiz. Σ' ακούω τώρα. Ωραία, έλα, ράπ. Δεν μ' άρεσε η έκφραση. Ναι. Το μιλφάρα. Ναι. Καφενιακό πολύ. Ναι. Εσύ που είδες. Είναι αντιραδιοφωνικό. Τι είναι αντί? Αντιραδιοφωνικό. Μάλιστα. Τηλεοπτικά μπορεί να είναι ωραίο. Μάλιστα. Ραδιοφωνικά είναι. Μάλιστα. Κάνεις μάθημα τώρα. Όχι ρε. Τη γνώμη μου εκφράζω. Ναι, τελείς. Σ' ακούω Παοξάκη μου λέγε. Έλα ρε. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν φίλε αυτόνομη θύρα 10 που λες ότι είναι δυνατή και αυτά είναι παραμύθια, εντάξει. Έχουν μείνει 10 άτομα και φύγανε από το σύνδεσμο και ήρθαν στον τέχνη. Δηλαδή τώρα μην τρελαθούμε τελείως. Και πλέον από εδώ και πέρα επειδή το αστείο παρατράβηξε, πλέον όποιος βάζει αυτόνομη θύρα 10 και μετά λέει Ηρακλής, είναι προδότες και είναι του εσχής του είδους προδότες. Έχουν καταδύσει το σωματείο να γελάει όλοι οι οικουμένοι. Όλοι οι φύλαφλοι πέφτουν κάτω από τα γέλια. Μα γιατί το λες αυτό? Ρε φίλε, αυτά που γίνονται δεν γίνονται πουθενά. Έχει τώρα πόσο καιρό, η αναδιάρρωση λέει δεν θα γίνει. Οι παιδες να μην ακούνε δεν θα γίνει αναδιάρρωση, σου λέει εντάξει ξέρω εγώ και αυτά. Πάντα αναδιάρρωση στο κεφάλι. Λοιπόν, πέφτουν έγινε τώρα μια κατηγορία, δύο-τρεις κατηγορίες. Συγγνώμη, έγινε αναδιάρρωση. Δεν έγινε? Όχι. Πώς όχι, ρε. Πρέπει να ψηφιστείς τη δουλειά. Συγγνώμη ρε φίλε, δηλαδή κάνεις μεγάλο λάθος. Ναι, επίσημα δεν έγινε. Δηλαδή, καλά, λίγο. Μα δεν έγινε. Λάθος σκέψεις. Ρε εσύ, δεν έγινε τώρα. Να λέμε τώρα να μιλάμε με εικασίες. Πρέπει να ψηφιστεί. Τι να ψηφιστεί, δεν έχει πάει στη Βουλή, ρε πλάκα με κάνεις. Και σου είπε κανείς ότι θα ψηφιστεί. Γρηγορτέλος, μπορεί εγώ να είμαι λάθος. Είναι εδώ. Δεν ψηφίστηκε ακόμα. Άσο στην άκρη. Λοιπόν, όσοι πλέον βγαίνουν είτε σε site, είτε βγαίνουν ξέρω εγώ και αυτά και το λένε. Καταρχήν και αυτό είναι, εδώ έχουν κάνει μαγαζιά, από ποια λεφτά έχουν κάνει μαγαζιά ρε. Έχουν βάλει τους πιτσιρικάδες μπροστά, δεν με έκανε αρχεία, ξέρω. Ονόματα και διευθύνσεις, όταν κάνουμε καταγγελίες για πράγματα τα οποία είναι κολάσιμα. Δεν είναι παράνομα. Όχι. Θα τα πω και τα ονόματα, θα δει η ώρα που θα τα πω και τα ονόματα. Κατάλαβες. Δεν μπορούμε, όπως λέω στον Κώστα, δεν μιλάς με γενικότητες. Σε κάποιο λεπτό. Φίλε, σε είπα, εγώ είπα όνομα τώρα. Λέω ότι κάποιοι έχουν κάνει μαγαζιά. Πού βρήκαν αυτά τα λεφτά? Εσύ έχεις κατα... Εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Λοιπόν, αυτό που λες ωραίο είναι, αλλά θα πρέπει να κάνεις συγκεκριμένες καταγγελίες. Θα τις κάνω. Όταν έρθει η ώρα θα λέμε και ονόματα, γιατί μείναν πέντε άτομα. Λοιπόν, ερώτηση. Ναι. Ερώτηση. Εσύ έχεις αλλάξει ομάδα. Εννοείται. Λοιπόν, το εννοείται είναι κάτι το οποίο. Εγώ το βρίσκω λίγο extreme. Αλλά δεν διατηρώ την ιδέα του Ηρακλή. Είναι extreme λέω, γιατί συνήθως ομάδα δεν αλλάζει κάποιος. Κόμμα αλλάζει όμως. Δεν έχει σημασία. Δεν σε κατηγορώ γι' αυτό. Λέω, είναι δεν μπορώ ρε φίλε, να σου πω Γρηγόρη, δεν μπορώ να τους βλέπω ρε φίλε. Δεν σε κατηγορώ. Δηλαδή πλέον παλιά γελούσα. Ρε, εσύ. Τώρα δεν γελάω. Δεν σε κατηγορώ, σου λέω δικαίωμά σου είναι, απλά είναι extreme. Ναι. Ρωτάω λοιπόν, εσύ, αν όντως υφίσταται αυτό το οποίο λέει ο Κωστής, είσαι υπέρ της αγοράς αφημίου? Εγώ κοίταξε να δεις, σχετικά με αυτό εδώ πέρα γελάει ο κόσμος για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ρε αν υφίσταται, είσαι υπέρ ή κατά? Γρηγόρη, έχω κάποιες ιδέες, αλλά δεν τις λέω το τι θέλω για τον Ηρακλή. Δεν τις λέω για να μην τις πάρουν για δικές τους αυτοί εδώ πέρα που κάνουν να μην τους οπαδούς. Με το μυαλό τους που κάνουν τους οπαδούς.
Εντάξει, αυτό που με τον Μπέο, εδώ ήρθε ο Ρέμος, ρε, με τον Μπέο και πηγαίναν και φωνάζανε, άλλαξε τα όλα, Αντώνη Ρέμο, και ο Μπέος ήταν εκεί πέρα, ρε, πλάκα κάνετε, ρε. Ο Μπέος είχε δηλώσει τότε. Τι πράγμα? Ο Μπέος είχε δηλώσει τότε και το θυμάμαι σαν χθες. Για λέγε. Και είναι ακριβές αυτά που λέω. Πες μου. Είμαι εδώ. Ναι. Για να βοηθήσω το φίλο μου Αντώνη Ρέμο. Επειδή δεν γνώριζε από ποδόσφαιρο. Ναι. Επειδή είναι παραμονή της ένα πρωταθλήματος, να δημιουργήσει ο Μπέο και θα φύγω. Μπράβο, πολύ ωραία. Είναι σωστό, λες... είναι ακριβή αυτά. Πολύ ακριβή είναι. Αυτό με θύλα 10 πανηγύριζε μαζί του. Τότε με τα βαΐων και κλάδων. Κάτε μπράβο. Λοιπόν, πέστε τα παραμύθια και πες και τον Βιλμπέρι αυτές εδώ πέρα τις σκέψεις που έχει να τους κρατάει για τον εαυτό του. Να πάει εκεί στις Σέρες. Τι σκέψεις έχει, ο Βιλμπέρι σκέψεις εκεί. Ο Βιλμπέρι λέει δεν με πειράζει λέει, να πάρουμε το άθλημα του Βόρου. Τι λες, Βιλμπέρι. Ούτε και εμένα με πειράζει. Άμα είχαν λεπτά ο Βιλμπέρις όμως, ούτε θα τον ένοιαζε. Ο νόμος έχει αλλάξει. Δηλαδή τα παιδιά που είναι απλήρωτοι την προσέριστη. Ο νόμος ναι. έχει αλλάξει. Πάνε σε ένα απατεώνα να πούμε και λένε πληρωθείτε από τον απατεώνα. Όπως πληρώθηκε ο Κατσιαμπής που δεν πληρώθηκε ποτέ το παιδί. Πρόσεξε γιατί μπαίνεις και εσύ σε κάδρο ξέρεις. Θα είστε δαχτυλοδειχτούμενοι από εδώ και πέρα. Εγώ λέω με αυτά που έχουν κάνει στον Ηρακλή, εις βάρος του Ηρακλή, όταν με παίζεις βρώμικα δεν μπορώ να σε παίζω καθαρά. Έλα ρε Γρηγόρη, έλα ρε, έχει 10 χρόνια έχετε αφανεί στο σύμπαν. Έχετε, σε μένα το λες. Όχι εσένα, βγάζω, σε βγάζω σένα. Σε παρακαλώ. Έχουν αφανίσει το σύμπαν οι σε κόβω, με έβρισες πολύ άσχημα τώρα. Με έβρισες πολύ άσχημα. Εντάξει. Ο νικητής, ο Γρηγόρης. Γρηγόρη. Παρακαλώ. Καλώς όρισες, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είσαι ο νικητής, με τη μία επικοινώνησες, σε ειδοποίησανε ή άκουγες και τηλεφώνησες. Άκουσα και όλα στο όνομά μου. Άκουσα το όνομά σου. Λοιπόν, έχεις κερδίσει άλλο διαγωνισμό? Όχι, δεν έχω κερδίσει. Με το καλό να κερδίσεις το διαγωνισμό, κλείδω τη συμμετοχή σου. Οπότε μεγαλώνουν οι πιθανότητες για να είσαι ο τυχερός. Για τους δύο νικητές. Αν επιτρέψεις ομάδα που υποστηρίζεις. Τώρα εντάξει, θα το πω στον αέρα τώρα εντάξει. Δεν γίνεται. Γιατί ντροπή είναι, ρε φίλε. Πάω και με. Γιατί τιμή σου και καμάρι σου. Ναι, ναι, εντάξει. Να ρε φίλε, είμαι πανιόνιος. Να πεις ότι είμαι, όχι, να πεις ότι είμαι ρε παιδί μου μια ομάδα που όχι. είναι παγκοσμίως άγνωστη. Βλέπω και την εκπομπή σας, ακούω και το πρωινό, εντάξει, δεν είναι θέμα, πάω και με, ναι. Απλώς δεν ήθελα να το πω στον αέρα, εντάξει, δεν είναι κακό. Οκ, okay, θεμητό. Λοιπόν, λοιπόν συνονόματε συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος, να σε καιρό. Τι αληθώς ο κύριος, έχει 10 μέρες που τελείωσε. 40 μέρες. Γιατί 40 μέρες αυτό για 40 μου φτάνει. Θα τα ακούς για 40 μέρες το δώρο Πάσχα που πήρες. Αντίχριστε. Διάλειμμα. Έγινε, λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Τώρα έχω διάλειμμα, λέγε. Τι λέει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Νικητή βγάλαμε, σχόλια λέμε, κάποιοι Ηρακλειδείς μιλάνε, αλλά δεν ακούω όσους θα θέλανε να μιλάνε. Ραπτόπουλε, από τα 350 εκατομμύρια, 345 εκατομμύρια, χρέη του ΠΑΟΚ, τα 35 του χαρίστηκαν. Ποιος τα έχασε, αλλά μούγκα για τον ΠΑΟΚ. Ποιος τα χρέη του Ηρακλή σε πονάνε, λέει ο φίλος. Ο φίλος να πάρει ένα, πώς ήταν, μπατονέτα. Να βγάλει τέσσερις τόνους από τα αυτιά του να ακούει. Επειδή είναι ο παδός του Ηρακλή, θα το πω εγώ το εξής. Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε το παράθυρο του νόμου. Τι έλεγε, αν πληρώσει το πρωτογενές κεφάλαιο, σβήνουν τα υπόλοιπα χρέη. Σωστά. Και τώρα βγήκε νόμος. Μισό λεπτό. Δηλαδή, στον Αριστέχνη Ηρακλή, ναι. αν βρεθεί κάποιος να πληρώσει τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ τα χρέη, δεν 600-700. Τώρα, είναι έτσι όχι. Τώρα λοιπόν, πριν από δύο μέρες. Ναι, πριν δύο μέρες, μην το ρωτά συνέχεια. Βγήκαν οι κομμουνισταρέοι και βγάλανε με 120 δόσεις. Αν τα πληρώσεις όμως, ντάγκ, δεν έχεις πώς αυξήσεις. Ας πάει ο Ηρακλής να τα πληρώσει. Ποιο? Και έκπτωση έχει. Ας πάει. Στο λέω εγώ και έκπτωση θα έχεις. Ας πάει, γιατί δεν πάει. Εδώ θα φανείτε πόσο αγαπάτε τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή, δεν υπάρχει άνθρωπο σαν το Σαββίδι να πάρει λεφτά σε αυτήν. Τι να πει στον Ηρακλή. Άρα μεγέθη. Όχι. Μας τρελάνεις τώρα και εσύ. Θέλετε ομάδα καθαρή. 425 χιλιάρικα είναι για τους παίκτες. Βγάλτε από την εξίσωση και τον απίθανο τον Τόμ Παπαδόπουλο. Δεν είναι. Ερχόταν μόνο για να δει. Πληρώσατε 425 στα παιδιά για να μην υπάρχουν και υποχρεώσεις και να μην μπορεί η κοινωνία να πει τίποτα ότι αφήσατε τα παιδιά. Πάμε κόκκινε. 4 εκατομμύρια παίρνεις. 4 εκατομμύρια παίρνεις με το καλημέρα που παίρνεις. Φτάνει, φτάνει. Εντάξει. Έλα. Λοιπόν, πάντως, τα 3 εντάρια είναι ελεύθερα. Είχε ένα δικαστήριο ο με την αυτόνομη. Τι έγινε εκεί. Τελείωσε. Πώς τελείωσε, καλά ή άσχημα. Τα βρήκανε. Α, τα βρήκανε με τον Μπέο. Αυτό είναι καλό. Τα βρήκανε.
Όταν λέω τα βρήκανε δεν, δεν υπήρξε συνέχεια. Ναι. Εντάξει, επειδή δεν το ξέρω επακριβώς, ξέρω τελείως ιστορία. Ναι. Αυτό λέω τα βρήκανε. Ναι. Δεν λέω ότι αγκαλιαστήκανε φιλού του άλλου. Πάμε για τελείωση. Πάμε. Πάμε σε κόσμο, παρακαλώ. Έλα, Πέδες. Έλα. Μ' ακούτε? Ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτός που τηλεφώνησε κόκκινε που άλλαξε ομάδα, τι μας είπε τώρα? Ότι... Τι γνώμη του? Αυτός δεν έδιωξε με τη Λινέο τώρα, θες να τα πούμε όλα? Πείτε τα. Τι γνώμη του είπε? Ναι, όχι, τον είπε τον Μητυλινέο δεν βάζει παντελόνια, αυτός δεν είναι? Θες να πούμε όνομα? Προχώρα. Ναι. Οι παίκτες αυτοί τι θέλουν, λεφτά που ήταν να ανεβούν με 700 πόντους αβάθους να πούμε και την έχουν την ομάδα δέκατη. Και καλά που κερδίσαν τα τρίκαλα, αλλιώς σας έλεγα εγώ. Ναι, στο διατάφτα. Ναι, με τον Μπέο ρε. Έτσι με τον Μπέο, έτσι για να τους κάνω όλους κόζι. Είσαι ο παδός του Ηρακλή. Ναι, τι δεν είμαι, δεν ξέρω. Τώρα... Εσύ λες χίλιες φορές δηλαδή, όχι, όχι ναι. Αγοραφημί και Μπέο μεγαλομέτωχο, αυτό λες. Ναι, ρε τίποτα, να μην πάρουν λεφτά. Παίξα μπάλα αυτή τώρα, υπέκτησε. Είσαι κομμουνισταρέος, ρε φίλε. Όχι, είμαι πένεγο. Χούντα είμαι. Χούντα είσαι. Ναι. Πατριώτης είσαι δηλαδή. Τώρα τι είμαι, άσε τώρα, ρε Κώστα. Εσύ ρε φίλε, με σχόλεις τη δουλειά σου. Θες να σου φάνε τα λεφτά, ρε. Όχι, ρε. Δεν θέλω, ρε, άμα δεν παίζω να πούμε. Αυτός είπε, κάνω... θέλω αλφα εθνική και με ναι, τον διάβολο κάνω. Σε ρωτάω, ρε, θα χάσουν τα παιδιά τα λεφτά τους πάλι. Παίκτες θα μείνουν απλήρωτοι, ρε ταγάρι, αυτό σε ρωτάω. Να κάτι. Ναι. Άμα δεν δουλεύω και κοροϊδεύω, ναι. Κοροϊδεύαν δηλαδή οι παίκτες. Τώρα παίξαν μπάλα αυτοί. Α, δεν παίξαν μπάλα. Γιατί μπορούσαν να παίξουν παραπάνω. Μα είναι άποψη. Δεν ήταν να βγουν, ρε Κώστα, εντάξει, δεν ήταν να βγουν 700 πόντους θα βάζω. Εντάξει. Τι εντάξει, εντάξει. Τι είναι άποψή σου, τι να κάνω τώρα. Με τις μεταγραφές αυτές. Σου λέει να υπάρχω ζωντανός. Κάτσε ρε Κώστα. Τους είχαν όλοι για πρώτο φαβορί να ανεβούν με 700 πόντους θα βάζω. Πάντως να ξέρεις ότι δικαιολογείς κάθε επιχειρηματία. Ναι. Κάθε επιχειρηματία δικαιολογώ, που κλείνει την επιχείρησή του τρώει τα λεφτά του εργαζόμενου. Προκειμένου σου λέει ο Ηρακλής μου να είναι άλλο δικαιολογή. Δικαιολογείς κάθε επιχειρηματία. Περίμενε, περίμενε. Εντάξει. Με αυτή την άποψη άμα πάω εγώ στη δουλειά και κοροϊδεύω, ναι. Μάλιστα, εντάξει. Εντάξει. Έχει μια γνώμη. Κρυστάλλινη. Τέλειος. Να σε καλά φίλε. Τι λέει η Κρυστάλλινα την γνώμη. Άσε να την πει. Άμα είναι να χάσει αυτό τα λεφτά όμως. Ρε άσε να την πει. Είναι αλήτες οι επιχειρηματίες που κλείσαν τις εταιρείες. Άσε να λέει. Κάτσε λίγο ρε. Κάτσε λίγο ρε. Με τις ομάδες σας αλλοιώνετε και το χαρακτήρα σας ρε. Επαναστάτες δεξιοί κομμουνιστές. Το χρήμα δεν έχει. Το χρήμα, το χρήμα δεν έχει ομάδες, ιδεολογίες. Άρα η μαρμίτα του Ραπτόπουλου διαχρονική μέχρι να πεθάνει ο Ραπτόπουλος. Μαρμητάκι. Σε είπε κανείς όχι. Μπράβο, όχι, ναι. Μάλιστα, ναι. Εγώ δεν σου είπα ότι είναι το καλύτερο που έχεις πει. Μαρμίτα. Το καλύτερο. Έλα, είτε Α είτε Β, όλοι πάνε για την μαρμίτα. Παρακαλώ. Έλα, ρε Φεμπάω και εκεί. Ναι, ναι. Φεμπάω, σίγουρα. Ναι, μάλιστα. Άκου να δεις, ρε Γερμανοτσολιά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Σε πιάσε ο πόνος τώρα για τους εργάτες. Ε! Ναι! Λιμωτάγαρο! Ναι! Σε έπιασε ο κόμπος! Ε! Ναι! Εσύ τι ψηφίζεις, παίρνει! Άστον αυτό! Δεν είναι για που ο μοναδικός είναι που έχει βάλει λεφτά! Άσε τη σαύρα, ρε! Αλλιωμένο! Τι ψηφίζει! Σας έχει κάνει το Πασόκ σαν τα μούτρα του, ρε! Τα αγάρια! Τα αγάρια, Έλληνες! Αγάρια! Εσύ ξέρεις τι είσαι! Τα αγκάρια για τα λεφτά προσκυνάτε ρε! Κάτσε, να προσκυνάτε να μείνουν απλήρωτοι. Είναι τα καδόρος αυτός. Μην το πεις. Τα αγκάρι. Λέγε Κώστα. Ακούστε να δείτε ρε. Κοίταξε να δεις λιποτάγαρο. Εσύ ξέρεις τι είσαι. Βράσε εγώ τι είμαι. Αδελφή του Αιγαίου είσαι. Βράσε εγώ τι είμαι. Του Αιγαίου του Ιωνίου. Βρίσκεις τον Ηρακλή πεσμένο. Ναι. Και το χτυπάς ρε! Εγώ, και... εγώ το σώνω με τον Πέο! Μόνο είναι αδερφή ρε! Κατάλαβες, αυτός είσαι εσύ! Ραδιοφωνική! Ξέρεις τι θέλω εγώ! Όχι μπέο! Αλκαπόνε θέλω τώρα ρε! Αλκαπόνε θέλει! Αλκαπόνε θέλω ναι ρε! Γιατί είστε όλοι βρώμικοι! Γι' αυτό όλο με τι λέει! Και εσύ και το πουλί το πρωί που κάνεις! Γι' αυτό όλο με θέλει! Πουλί, ναι ρε, δεν με νοιάζει αυτό δεν ρε, τέλος ρε. Εγώ θέλω τον Αλ Καπόνε ρε. Γιατί ο Σουμπάς είναι με τον Φωτοστέφανο και δεν το ξέρω. Να γιάσει το στόμα σου. Που σε πες ο πόνος για τους εργάτες. Αλλά καίγεσαι γιατί λες
Άμα πάρει Καδάφη, μη κάνει, μην πάρει, τι θα κάνω εγώ! Αχ, να γιάζει! Πες τα Χρυσόστομε! Τόσο μίσος έχεις, ρε κομπλεξάρα! Άκου. Κατάλαβες, λιμοντάγαρο! Άκου, άκου. Καλά στα λέει, καλά στα λέει. Άκου. Και όλοι σας εκεί πέρα, ρε! Όλοι μου πιάνει μαζί τη χαρά! Οπ, γιατί? Είπε όλοι μου πιάνει. Όταν βρεις εμένα δεν σε πειράζει, όταν βρεις εσένα σε βρεις. Ναι, ορίστε. Ναι, καλησπέρα παιδιά. Γεια σου φίλε. Λοιπόν, χίλιες φορές με τον Μπέο παιδιά. Έτσι. Τουλάχιστον το θέμα ποιο είναι, ότι με τα στημένα, έτσι, ο Μπέος φαίνεται να είναι πιο καθαρός και από τον Κομπότη και από μερικούς άλλους, τώρα να μην ονοματίζουμε, εντάξει. Γιατί αν ο Ρακλής στην ουσία έχει τον Μπέο, δεν είναι... Γι' αυτό να με τι λέει, άσυση τι λες. Άσε ρε, τι είναι αυτόνομη τα παιδιά, τα παιδιά έχουν μία... Τα παιδιά σας από την αυτόνομη, πολύ στο άσυση σας έχουν. Έχουνε μία άποψη τα παιδιά. Και το θέμα είναι ότι η ΕΠΟ τρελαίνεται, γιατί όσες φορές ρίχνει η ΕΠΟ τον Ηρακλή, βλέπει ότι ο Ηρακλής αλλάζει αφημί και ανεβαίνει πάλι στην Αλβανική. Εκείνοι τρελαίνονται πιο πολύ. Εσείς που τα λέτε αυτά να πάτε στο γήπεδο. Γιατί στο γήπεδο δεν πάτε, βλέπω. Και στο κάτω-κάτω να ξέρετε ένα πράγμα. Λέτε ότι χρωστάει, έτσι. Έχουν κάποια παιδιά να παίρνουν κάποια χρήματα. Εάν ο Ηρακλής δεν τραβούσε ό,τι τραβούσε, δεν θα χρωστούσε κανένα. Άστο, δεν θα. Βάλτε και αυτό σαν παράμετρο, παιδιά. Όχι και... Αν ο Ηρακλής δεν τραβούσε αυτά που τραβούσε, έτσι, να πέφτει ο Ηρακλής αντί να πέφτει η Τρίπολη, να πέφτει ο Ηρακλής αντί να πέφτει η Λιβαδιά και τα λοιπά, δεν θα χρωστούσε σε κανένα. Έτσι, γιατί θα είχε και τηλεοπτικά δικαιώματα, θα είχε και κάποιους ανθρώπους, έτσι, σε όλη αυτή τη διάρκεια. Γιατί είναι μαγαζί γωνία, πες το. Μπράβο, από το 11 μέχρι σήμερα να μπορούν, ξέροντας ότι ο Ηρακλής δεν έχει πέσει ποτέ, έτσι, να επενδύσουν και να μην έχει να λαμβάνει κανένας. Αυτά που έχουν να παίρνουν τα παιδιά στο κάτω-κάτω, ας κυνηγήσουν τον υπέτειο. Άρα λες επιστροφή στη Σούπερ Λίγκα με οποιοδήποτε τίμημα. Με τον Μπέο, όχι με οποιοδήποτε τίμημα. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Μπέο, ακούς! Δεν θα το πειράξει τον Ηρακλή κανένας. Κανένας. Επόμενος. Μάλιστα. Μπέο, τα ακούς! Πάρ την εκπομπή, κόπια και άκου την. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, Κόκκινε. Έλα, φίλο μου. Οπουδήποτε να πάρει ο Ηρακλής αφημί, ναι, αυτά που του κάνανε δεν έχουν γίνει πουθενά. Με διάφορους παπαγάλους και βρωμιάριδες να τον βρίζουν και να τον υποβιβάζουν. Συμφωνώ, τον έχουν καταστρέψει οικονομικά. Όχι μόνο οικονομικά, πρέπει να τον αποζημιώσουν κιόλας. Ακριβώς. Και ρωτάω, είσαι υπέρ της αγοράς αφημί? Φυσικά είμαι. Με τον Αλ Καπόνε και τον Τίλιγκερ. Άλλοι φοβούνται τον Ηρακλή εδώ μες στην πόλη. Μη τυχόν και βγει στην Αλφα Εθνική. Και ήθελα να σε πω κάτι. Γι' αυτό να με τι θα πει. Ήθελα, άσερε την αυτόνομη, έλα να τη ρωτήσεις εσύ στο καρφαγγούλιο. Το μικρόφωνο. Έλα στην αυτόνομη και να σε δούμε. Εσείς αυτόνομοι. Λοιπόν, έχω να σου πω κάτι για το Βασιλιάδη. Ναι. Ο Βασιλιάδης νομίζω είχε πει θα παγώσω τα χρέη του Παπαθανασάκη. Όχι, είχε πει θα πάνε στον ίδιο τον Παπαθανασάκη. Ναι, αλλά της Μικράς Ασίας πήρε τηλέφωνο. Λοιπόν, και έρχεται τελευταία στιγμή και παγιδεύει τον Ηρακλή. Και τιμωρεί τον Ηρακλή για χρέη του Καραδού. Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό. Την πληρώνουν και οι άλλες οι ομάδες που είναι να ανέβουν. Άνα, για σωστό. Άκου τι έχει κάνει ο άνθρωπος. Εδώ κυβερνητικά δείχνει ότι πλέον αυτοί δεν υπολογίζουν κανέναν. Ναι. Έχουν μπει μέσα, παίρνουν τις θέσεις, γίνονται υπουργοί κλπ. Και νομίζουν είναι μαγαζί τους. Άρα, δεν υπάρχει αντίδραση και από τον κόσμο. Να σε καλά. Έχουν καταστρέψει αυτό το σύλλογο με την απίθανη περιουσία που έχει προσφέρει πολιτισμό, που έχει προσφέρει ιδέες. Αυτά ήθελα να πω. Να σε καλά. Γεια σου ρε Κόκκινε. Παρακαλώ. Ναι. Έλα φίλε. Ορίστε. Προστείω το μίσος και ο άλλος παραγμός. Ακούσατε. Έλα λέγε. Ας τα κρύβει. Ποιος εγγυάται, υπάρχει από αυτούς όλους που υποστηρίζουν τον Μπέο, υπάρχει κάποιος ο οποίος εγγυάται? Να εγγυηθεί, γιατί πράγμα. Τι έχει να χάσει δηλαδή. Εγγύηση για τον Μπέο, πρέπει να εγγυηθεί. Τι έχει να χάσει, τι χειρότερα μπορεί να πάθει. Δεν ξέρω τι μπορεί να πάθει, γιατί με το που θα γίνει κάτι άλλο, αλλάζει όλο το σκηνικό. Καταρχήν, μιλάμε για κάτι υποθετικό. Ναι, μα όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται τώρα και τα βρυσίματα και τώρα είναι υποθέσεις. Δεν γίνονται, δεν πέφτουν βρυσίματα. Δεν έπεισε κανένα βρυσίδι. Είναι μία. Καλά, κατάλαβα. Επίσης, απλά ο Μπέος άφησε να νοηθεί ότι όλα έχουν ένα τίμημα. Ακούς τι λες τώρα.
Ναι. Άκουσες τι είπες. Ναι. Αφήνει να εννοηθεί. Ναι. Τι είσαι, δηλαδή, εγώ το εννοώ αλλιώς, εγώ το ερμηνεύω, εσύ το ερμηνεύεις αλλιώς. Τι αφήνει να εννοηθεί, είναι κουβέντες αυτές. Τι θες να πει, ότι θα δω, θέλω να πω ότι υπάρχει θέμα. Συγγνώμη. Εγώ είμαι γραφείο τύπου του Μπέου ή κανένας άλλου. Γι' αυτό αυτοί που υποστηρίζουν τον Μπέο εγγυούνται γιατί. Άσε τον Μπέο στην απέξω. Υπάρχει μια πιθανή λύση. Είσαι υπέρ αυτής ή κατά. Να σου το πω αλλιώς. Είναι παράλληλη βία η Ελλάδα και ο Ηρακλής όσον αφορά τα χρέη. Ναι, είναι. Λοιπόν, τι συμβαίνει, τι πρόκειται να γίνει. Είσαι υπέρ μιας τέτοιας λύσης εφόσον μπεις στο τραπέζι. Ούτε είμαι υπέρ, ούτε είμαι κατά. Δεν μπορεί να είσαι υπέρ ή κατάθεση. Γιατί πρέπει να είμαι υπέρ και κατά. Ο Ηρακλής όταν δανειζότανε, τι γινότανε. Δεν ήξερε τι έκανε. Η Ελλάδα όταν δανειζότανε, δεν ήξερε τι έκανε. Α, πού δεν είσαι ο Ηρακλής, γιατί αν δεν κάνω λάθος δεν έχει μπει στο άρμα κανένας. Καλά τώρα. Όσον αφορά τον Βασιλιάδη που τιμώρησε τον Ηρακλή, νομικά έχει δίκιο. Νομικά. Άσε τώρα το ηθικό. Ναι, αλλά τι είπε. Αποκλείεται ένας Ηρακλής, φίλε. Ρωτάω. Κοίταξε τώρα, μην κάνουμε. Μα δεν είσαι Ηρακλής. Του όλου. Δεν είσαι Ηρακλής, να μιλάμε ειλικρινά. Λοιπόν. Δεν είσαι. Όχι, τι σχέση έχει, μα έχει ο Ηρακλής του 100 χρόνια πριν. Είσαι Ηρακλής. Ηρακλής είμαι, ρε. Δεν είσαι Ηρακλής, φίλε. Ναι, είμαι 72 χρονών και είμαι Ηρακλής. Αλλά 800 να ζήσεις. Δεν μπορεί να είσαι Ηρακλής και να μου λες. Όταν έχεις γευτεί στο πετσί σου τόσο αδικία και τέτοιες... Ποια αδικία, μωρέ. Αδικείται αυτός που θέλει να... που δίνει γη και είδωρ στον αδικούντα. Έδωσε ο Ηρακλής, αλλά ο προηγούμενος μου είπε ο Ηρακλής... Τι πήρε, ρε, ο Ηρακλής, τι πήρε, δηλαδή, μόνο τον έχουν πάρει. Τι κληρονομιά έχει ο Ηρακλής, ρε. Τι κληρονομιά. Έχει κληρονομιά ιστορική, όπως και η Ελλάδα έχει ιστορική κληρονομιά. Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα να ξεβρακωνόμαστε στους Ευρωπαίους. Ας μιλήσουμε με τα σημερινά οικονομικά, με την παραοικονομία του αθλητισμού. Ειδικά του ποδοσφαίρου. Είναι μια κατάσταση. Ο πιο δυνατός θα νικήσει. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Γεια. Yeah. Παρακαλώ. Γεια. Yeah. Ναι. Τι κάνετε? Ό,τι κάνουμε ακούγεται. Να πω και εγώ τη γνώμη μου για τα ειστήρια που λέτε. Ναι, να πείτε. Ναι, νομίζω ότι αν δεν συμφωνούσαν αυτοί που έχουν την Επιτροπή του Ελληνικού Ποδοσφαίρου, που τους βολεύει κιόλας, γιατί λόγω των σκανδάλων, άσχετα στα δικαστήρια τι έγινε, η UEFA ξέρει πολύ καλά. Από το να σβήσω ένα πρωτάθλημα είναι πολύ καλύτερο να το έχω Επιτροπή, εφόρου τους βολεύει. Ποιος υπουργός θα κουνιόταν τώρα για ιδίες. Οπωσδήποτε συμφωνεί, αυτή η Τρόικα είναι 2, 3, 4 που έχουν τα ενία του Ελληνικού Ποδοσφαίρου. Απαξιώνεται το προϊόν, έχουμε μόνιμη Επιτροπή, κάνουμε τις δουλειές μας, φέρνουμε τους δικούς μας, οι διαιτητές πληρώνονται, Ανδρίκελα είναι στην ΕΠΟ. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι κανένας, όπως και στην Ελλάδα, είναι την Τρόικα. Αν δεν συμφωνούσε αυτοί που είναι, ποιοι είναι τώρα 2-3 ονόματα που είναι επίτροποι στην ΕΠΟ από την ΟΕΦΑ, δεν θα μπορούσε κανένας υπουργός, αν αύριο βγουν και πούν οπωσδήποτε με κόσμο 10.000, πιστεύεις ότι ο υπουργός θα πει όχι. Να σας ακούσω. Απάντα, ρε. Δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρεις. Πώς, αυτό συμφωνούν. Φίλε, με αυτά που έχουμε δει στην Ελλάδα, δεν ξέρω πραγματικά. Έχω πάθει πλάκα με αυτά που βλέπω. Αυτοί ξέρουν, άσχετα στα δικαστήρια. Δεν αμφιβάλλω για αυτά που λες. Πολλοί τους ξέρουν. Απλά λέω, με αυτούς δεν παίρνω όρκο για τίποτα. Είναι πολύ ωραίο, είναι ένα πράγμα που το να το σβήσεις. Είναι καλύτερο να το έχεις επιτροπή και επειδή απαξιώνεται κιόλας το προϊόν, το έχω επιτροπή τα επόμενα 10 χρόνια. Και κάνω και τις δουλειές μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, καλησπέρα από Δραμηνό από Αθήνα. Γεια σου, φίλε μου. Τι κάνετε. Καλώς τον Ανέστη Βλάχο. Άκου λίγο. Φτιάξατε ένα φοβερά κοινωνικό θέμα. Αυτό κάνω. Ο προηγούμενος που είπε, δηλαδή γιατί να πληρωθούν οι παίκτες. Ναι. Οι παίκτες. Έχει δίκιο. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε και για τους δημοσίους υπαλλήλους να μην πληρώνονται. Αφού δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αλλά του εύχομαι του κυρίου, πραγματικά του εύχομαι, το αφεντικό θα του κρατήσει ένα χρόνο τα λεφτά. Και να του πει ότι δεν έκανε τίποτα. Ρε παιδιά, για τις ομάδες μας είναι δυνατό να κάνουμε αυτό το πράγμα. Ναι, φίλε. Ναι. Κόκκινε. Εδώ ρε εσύ. Συγγνώμη. Κοινωνική ντροπή. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, πες μου. Πήγαν 11 βουλευτές της Κρήτης στα υπουργεία του ΣΥΡΙΖΑ και φωνάζανε για τον Αγώνα. Ψήφους θέλουν ένα ταλέντα. Έχεις δίκιο, εγώ δεν λέω για αυτό. Εγώ άλλο πράγμα λέω.
Εγώ δεν λέω ότι έχει. Βγήκε ένα άνθρωπο και είπε ότι τι, γιατί να πάρουν αυτοί λεφτά. Φαντάζεστε να παίζουν οι παίκτες ένα χρόνο και επειδή δεν ήρθαν οι πρώτοι λοιπόν, να παίξουν. Στείνετε τα μάτς. Στείνετε τα μάτς, παίκτες. Αυτό είπε, είπε τα τη γνώμη του. Καλά κάνετε και τα στείνετε τα μάτς. Μα τη δεχτήκατε, ρε παιδιά, τη δεχτήκατε, ρε παιδιά. Δεχτήκατε αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Και εγώ έχω κάουρα δηλαδή για κάποια πράγματα. Δεν φταίνουν αυτοί που κάνουν τις συμφωνίες. Ο Ηρακλής δεν είχε να με διοίκησε. Οι παίκτες δεν είναι. Να είσαι καλά. Κωστή, αν φέτος ο Ηρακλής ήταν προποτζήτικο με τον Πέο θα γίνει Las Vegas. Τι αλήθεια. Σας πειράζει άμα σας δώσει κανένα. Παρακαλώ. Σας πειράζει. Φού για τα λεφτά. Παρακαλώ. Πισινό. Παρακαλώ. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Καλησπέρα, είμαι Ηρακλής και νομίζω πως ο Κώστας θα λέει πολύ καλά, αν και δεν τον αφήνεται να μιλήσει, περί αυτό νομίζω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βγαίνει κανένας γνήσιος Ηρακλιδέας να μιλήσει και να πει την αλήθεια για αυτή την αυτόνομη. Αυτό που γίνεται είναι ανεπίτρεπτο. Έχουν 5-6, μην τα χαρακτηρίσω, παιδιά. Έχουν πάρει τα ηνία, το έχουν κάνει και αναρχοστέκι. Βλέπουμε πανό μποϊκοτά στην Coca-Cola, λευτεριά στην Παλαιστίνη, δεν ξέρω και εγώ πού αλλού λευτεριά. Λευτεριά στο Κολοκοτρονίτσι και δεν έχουμε πανό. Έχουν διώξει όλο τον κόσμο από το γήπεδο. Και όποιος τολμήσει να πει κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική άποψη, τέλος. Αυτό ήτανε, το κόβουνε. Φίλε, το κόβουνε. Τόση ώρα. Αυτό είναι αριστερός φασισμός. Μου επιτρέπεις. Και πέρα από αυτό, πέρα από αυτό, θέλω να πω ότι αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις. Είτε φύγει ο Τόμ, είτε έρθει ο Τόμ, είτε φύγει ο Μυτιλινέος, είτε έρθει ο Μυτιλινέος, είτε θα μείνουμε Α, είτε θα πάμε Α, είτε θα παίξουμε Γ. Λέω κάτι λάθος. Ναι. Τι λέει. Για πες. Εσύ πιστεύεις ότι για όλα αυτά η αυτόνομη, αυτό μιλες τώρα. Όχι. Όχι. Όχι, δεν πιστεύω. Είναι, το βραχείο, το κόκκινο, πιστεύω ότι έχει ένα τεράστιο μερίδιο ευθύνης. Ένα τεράστιο μερίδιο ευθύνης πρώτα απ' όλα για τον κόσμο του Ηρακλή. Δεν θέλει ο κόσμος να ασχοληθεί. Άμα ήθελε ο κόσμος να ασχοληθεί με την ομάδα, δεν θα ήμασταν εδώ που είμαστε. Θα πήγαινε κόσμος στο γήπεδο. Ωραία, θα μας έβλεπαν επενδυτές. Με ποιο τρόπο, με ποιο τρόπο αλλάζει αυτό. Με 200 άτομα ποιος θα μας δει. Με ποιο τρόπο αλλάζει αυτό, ρωτάω. Με ποιο τρόπο αλλάζει αυτό. Ρωτήστε την αυτόνομη πριν 5 χρόνια. Πάλι, πριν 5 χρόνια. Πάλι αυτόνομη. Πάλι αυτόνομη. Ποιος έφτιαξε όλους τους συνέδρους από βγαίνουν αυτό. Όλοι, βγαίνουν οι Ηρακλειδείς οι οποίοι δεν είναι οργανωμένοι και λένε αλφα εθνική με οποιοδήποτε τίμημα. Γιατί βάζουμε στην εξίσωση πράγματα τα οποία δεν υπάρχει λόγος. Όχι φίλε μου, θα σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι γιατί το ξέρεις και εσύ καλά. Το ξέρεις καλά, δεν ξέρω όμως γιατί στο ραδιόφωνο δεν τα λες καλά. Τι δεν είπα καλά, για παίζουμε. Λοιπόν, όσον αφορά τον Ηρακλή, οποιοδήποτε κομμάτι αποφασίζει η αυτόνομη. Δεν νομίζω. Η αυτόνομη. Κάνω λάθος αυτό που λέω. Κάνω λάθος. Δεν τους είπε να πάρουν το αφημί του Μπέου και λένε όχι. Εμείς είμαστε περήφανοι. Πότε έγινε αυτό. Βλέπω εγώ, τους αναρτήσεις ρε φίλε. Φίλε, τους αναρτήσεις, τα βλέπω. Βγαίνουν τώρα οι Ηρακλειδείς και λένε όχι, θέλουμε το αφημί. Ναι, ποιος βγαίνει της αυτόνομης ή ένας γνήσιος Ηρακλειδέας ο οποίος έχει γίνει στο Μητρόπολης και δεν πατάει στο κήπεδο. Ρε φίλε, μισό λεπτό. Γιατί να υπάρχει διχόνοια σε κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Όχι, δεν υπάρχει τώρα η διχόνοια. Η διχόνοια δεν υπάρχει τώρα. Αυτό σου λέω. Γιατί πρέπει δεν υπάρχει διχόνοια. Γιατί καμιά διχόνοια. Αυτοί που ήμασταν διχασμένοι φύγαμε. Όπως βλέπεις, επειδή λες ότι δεν τα λέω καλά, για να μην είμαστε διχαστικοί, λέμε ότι υπάρχει μια πιθανή λύση. Είστε υπέρ κατά. Δεν λέμε βγείτε αυτοί που υποστηρίζετε αυτούς, αν πιστεύετε. Σε κέντρο αριστερά, δεξιά, αριστερά, άκρο αριστερά, άκρο δεξιά κτλ. Είμαστε σαφείς. Ωραία. Μπορεί να υπάρξει ένας Ηρακλής χωρίς πολιτικά. Μπορεί να υπάρξει ένας Ηρακλής δυνατός, ο οποίος θα έχει δίπλα στο πέταλο, θα έχει και τον Νεοδημοκράτη και τον Πασοξή. Τώρα μην πω και τα ακραία. Φυσικά και τα ακραία. Όπως η άποψή μου είναι ότι τους θέλω. Και τους δύο. Και τους τέρμα αριστερούς και τους τέρμα αριστερούς. Μα τι σημασία έχει. Ακριβώς. Τι σημασία έχει το άλλο αν είναι πράσινος, κόκκινος, κίτρινος ή πλέον. Δεν έχει στο Καφτατζόγλιο σημασία τι είσαι. Πρέπει να έχει. Αν μπράβο. Τώρα μιλάμε σωστά. Ωραία. Να είσαι καλά. Τώρα μιλάμε σωστά. Να είσαι καλά. Γεια σας. Λοιπόν, τέλος εκπομπής. Ακολουθεί η Μαρίνα Μπίκου η οποία θα εκφωνήσει ειδήσεις και αμέσως μετά
Τρίτο ημίχρονο με Κανελάκη, Γιαλαμά και Δήμου. Να είστε καλά, πρώτα Θεός τα λέμε αύριο.